Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Τρεμόμαστε, Κωνσταντίνο, μου τι κάνεις. Τέλεια. Τέλεια, γουστάρεις τον καιρό αυτό, ναι. Βροχή, κρύο, να πιτσιλιόμαστε τα αυτοκίνητα, χιόνι. Τράκες. Α, αυτά θες, να πληρώνουμε αέρια, δεν θες να είμαστε με τα σανδάλια, με τα κοντομάνικα, αέρα, πατέρα, δέκα μέρες το καλοκαίρι να πας σε ένα βρωμό νησί. Α. Είναι 10 αέρια το χρόνο. 10 αέρια. Καλά, εντάξει. Άμα είσαι Μπρούκλινς, γιατί 10 μέρες, φίλε, 2,5 χιλιάρικα θα φας 10 μέρες. Τρως ένα διχίλιαρο το καλοκαίρι και μετά έρχεται το χειμώνα. Ναι, αλλά πρόσεξε. Ναι, και σε πειράζει το. Περνάς καλά, ρε φίλε. Στο διχίλιαρο περνάς καλά. Γεμίζει ψυχούλα στο μυαλό. Εντάξει, εδώ τώρα απλά να ζεσταθεί. Τι να ζεσταθεί. Το κουκαλάκι σου. Δηλαδή, αρέσει τόσο καιρό τώρα η μουντάδα. Δεν είναι ο καιρό τη δημιουργία. Δημιουργίας. Βέβαια. Τι με στη μουντάδα, σε πάνε, τη σκοτεινάδα. Πάνε 50 βαθμούς να κλείσει συμφωνία, βρωμάνει μασχάλες στον απέναντι. Να κάνεις μπανάκι. Να σε ρε καημένε τώρα, παίξτε μπανάκι. Θες κρύο, έτσι. Βέβαια θέλω θες κρύο. Εντάξει, φάτο τώρα το κρύο από εδώ και πέρα. Οι γιορφές. Σε βλέπω, αφού η κανταρόμπα δεν άλλαξε. Ακόμα δεν ανέβησα, ίσως με μακρυμάνικο. Σιγά μην βάλω μακρυμάνικο. Θα βάλεις μακρυμάνικο. Δεν μπορεί να έχεις καμιά θεία πελαγία, εσύ γιατί έχεις κάτι τέτοιες περίεργες. Την έχω θεία. Πελαγίες. Θεία σωτηρία. Σωτηρία, κοντά πέσαμε. Τι πελαγία. Η σωτηρία είναι 92 χρονών. Α, ζει ακόμα, να είναι καλά η σωτηρούλα. Έχει βάλει τούβλο του ΠΑΟΚ το γήπεδο με τη γιαγιά σου. Έβαλε. Βέβαια. Το κάνει κρατημένο. Στην ΠΑΟΚ. Κάτσε κάτι. Στην ΠΑΟΚ. Στην ΠΑΟΚ, έστειλε και θα πάμε. Έβαλαμε τούβλα στην ΠΑΟΚ. Έβαλε τούβλα στην ΠΑΟΚ. Τι έτσι, μια χαρά. Μια χαρά. Πελαγία δεν έχει όμως. Όχι, αριστερή όλη και από την Τουρκία. Γιορτάζει όποιο έχει πελαγία. Μετανάστες εκεί από την Τουρκία ήρθαν εδώ. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν κάνουμε άνθρωποι, φίλε. Φέραν τη Ρουφιαγιά να πούμε. Φέραν πολλά στοιχεία. Φέραν τι να κάνουμε. Όλο το τουρκικό αυτό. 400 χρόνια σκλαβιάς. Μην χάσουμε το ματς. Μια επίθεση όπως κάνουν οι Τούρκοι που βομβαρδίζουν δεν έχουμε κάνει 400 χρόνια. Ναι. Μια επίθεση. Να πει επίδεση. Ελλάδα ναι. Κάνει κατακτητικό πόλεμο. Να πάει, ξέρω εγώ, να πάρει, ξέρω εγώ. Παίζουμε κλειστό πόλεμο. Παίζουμε ξαφνικές αντιπιθέσεις. Παίξε με τρία στόπερ. Ξαφνικές αντιπιθέσεις. Δεν έχουμε το υλικό, ρε φίλε, για να παίξουμε φουλ επίθεση. Να κάνουμε τώρα. Έλα. Παίζουμε ξαφνικές αντιπιθέσεις. Έλα, φουκάρα Έλληνα. Έλα να βλέπεις, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ναι. Τον Τουρκαλά το βλέπει. Τι το βλέπει. Κατακτητικό πόλεμο. Καλά, πάει να κάνει αυτές τις κατακτητικές η Ρωσία, ρε φίλε. Αφού θε. Αναλόγω με ποιον έχει απέναντι συμπεριφέρει. Γιατί άμα η Ρωσία δεν μπορεί να κρατήσει άμυνα. Εσύ τα κάνει. Θα παίξει ξαφνικά θα παίξουν. Αμερικάνε σώσε με. Θα πηγαίνουν οι κομμουνιστές έξω από το. Α, πάει το κοσάρικο. Το χάσα ακόμα δεν ξεκίνησε. Θα πηγαίνουν οι κομμουνιστές έξω από το αμερικανικό προξενείο να πετάνε καμιά πέτρα να πούμε από 200 μέτρα μακριά. Ναι. Αντίσταση και πάλι να πούμε. Ναι, ναι. Και μόλις μπει ο Τούρκος εδώ φωνάζουν σώσε μας. Καλά, πιστεύεις ότι θα γίνεται στην εποχή μας τέτοιου είδους πολέμους. Βομβαρδίζουν, δεν βομβαρδίζουν. Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν κάνουν τέτοια. Επειδή εσύ έχεις συμμάχους εδώ που σε φυλάνε. Με φυλάνε. Σε παίρνουν τα αέρια, σε παίρνουν τα λεφτά. Τώρα μια που πήγε σε τέτοια θέματα να πούμε ότι στο Ιράν μετά από 40 χρόνια θα επιτραπεί η είσοδος γυναικών στο γήπεδο. Κακός. Να μην δουν μπαλίτσα. Κακός. Τώρα μπουν οι άμπαλες όλες μαζεμένες. Μπουν μέσα με τα κινητά, πάει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, κοίτα, έχουν τα κινητά. Δεν ξέρω, χρησιμοποιούν κιόλας αυτά εδώ, τα smartphone. Τις κερκίδες σας κάνουν. Γιατί μια χαρά. Είναι ωραίες οι κερκίδες. 500 μπερδεμένοι μαστουρωμένοι σε μια κερκίδα. Έχουμε από όλα. Είμαστε πολύ πολιτισμένοι. Και 5.000 γκόμενες με σέλφι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Μεσαία τάξη τη διώξει από το γήπεδο. Ή πρέπει να είσαι κάφρος. Όχι, δηλαδή, μεσαία τάξη είναι σε άλλη κερκίδα. Όχι, όχι. Ή είσαι κάφρος ή βλόρος. Δεν έχει φυσιολογικό. Έχει. Μπορεί να είναι ο κάφρος που λες μπερδεμένος που λες στο πένα πεταλάκι. Οι γυναίκες μπορεί να είναι στα επίσημα και η μεσαία τάξη να είναι απέναντι. Δεν υπάρχει ρε μεσαία τάξη. Έχει από όλα. Κάθε ροζή χαρίζει. Είχα κάτι φωτογραφίες. Πολύ ωραίες γυναίκες. Πήγαν στο φιλικό οι Αργιανοί και φιλούσαν τις γυναίκες τους. Πάλι φιλικό. Τι ήταν, εχθρικό ήταν. Πάλι φιλικό. Φίλε, να σου πω κάτι για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, για τον κόσμο του Άρη δεν μπορεί να πει τίποτα. Αν θες να προσάψεις κάπου ευθύνες, είναι μόνο η διοίκηση. Κόσμος του Άρη. Ναι, για τον κόσμο του Άρη τι να πει. Λαλαλά με τον Καρυπίδη. Τι λαλαλά. Και γιούχα είχαν. Ποιο γιούχα. Και σωστά διαμαρτυρήθηκαν. Αν θες να προσάψεις κάτι. Τους βάλαν να κάνουν ου. Τι τους βάλανε, δεν ξέρουνε. Έλα, για ξεκάρφωμα. Όχι ρε φίλε, μια χαρά το κάνανε. Ο κόσμος του Άρη σωστά διαμαρτύρεται, σωστά γιούχαρε, σωστά φώναξε. Αλλά η διοίκηση του ΙΣΠΑΕ Άρη, όπου δεν φρόντισε να στελεχώσει και σωστά την ομάδα γιατί έχει κάνει πολλά λάθη και τώρα τρέχει να πάρει προπονητή, έτσι. Μία ανακοίνωση δεν έβγαλε για τα μάτια του κόσμου. Έβγαλε. Ποια? Ο ιερολοχίτες. Ο ιερολοχίτες είναι ο κόσμος του Άρη. Μα μαζί μιλάμε, ρε Κωνσταντίνε. Ποιος θα βγάλει ανακοίνωση. ΙΣΠΑΕ Άρη. Όπως ΙΣΠΑΕ Άρη είχε βγάλει τον μπλουζάκι. Εναντίον ποιανού να βγάλει.
Του διαιτητή, αυτού που τους έσφαξε. Γιατί, γιατί θέλανε να κερδίσουν αυτοί. Α, με τότε τώρα έχουμε θέμα τότε. Άμα δηλαδή, δεν κάνει, βγάζει ανακοινώσει για άλλα πράγματα ναι. πολύ μικρότερα και δεν βγάζει αυτή τη διαιτησία. Εσύ τι είσαι, τι τιμή. Υπερασπιστή. Όχι, εγώ είμαι σχολιαστή στο δεδομένο, όπω είσαι και εσύ. Τι σχολιαστή. Σχολιάζουμε τα αυτά που λέμε. Ο Ολυμπιακό. Και τι έγινε. Άμα κερδίσει ο Άρη, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει ο Άρη τον Ολυμπιακό, ρε Χαϊβάνι. Καλά, από την πέμπτη αγωνιστική θα κριθεί ποιο θα πάρει πρωτάθλημα. Πόσε αγωνιστικέ είναι όλε. 26. Τι θα κάνουν, τα καλά του 1976 που κερδίσανε την ΑΕΚ και πήρατε εσεί το πρωτάθλημα. Υγεία. Υγεία. Υγεία πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Κάθισε λοιπόν μια χαρά το μάτσε 1-2. Ναι. Εντάξει. Άρα λες γι' αυτό και η διοίκηση δεν τρελάθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε, δεν έβγαλε τώρα. Καμία ανακοίνωση. Γιατί η διαιτησία, εγώ το ξαναείδα το μάτς, η διαιτησία ήταν προκλητική όσο δεν πάει. Τι έκανε. Τι έκανε. Πήρε γκαζέ τον Ολυμπιακό και όποιο πήγε να τον πειράξει, πώ πάει ένα μπράβο και πιάνει ένα τύπο και σου λέει δεν τον πειράζει κανένα. Ναι. Διέσχισε όλο το κλαπ και δεν τον αφήνει. Ενώ εσύ ο μάθο που έκανε δύο πέναλτι σε μια φάση. Ποιο πέναλτι, αυτά μόνο εσύ τα βλέπει. Μόνο εγώ τα βλέπω. Τα λε και τα λε όλα. Εσύ ο Ασλαμά τα λε αυτά. Α το Ασλαμά. Γιατί αφού εσύ τα αφού άκουσα πώ το είναι ο Ασλαμά αυτό που ήταν πέναλτι του μάθο. Όχι φυσικά. Όχι δεν μόνο εσύ το είδε. Πε με ένα που το είδε. Ούτε ο Αστέρα Τρίπολη δεν το είδε. Θα έβγαζε μια ανακοίνωση και το είδε εσύ. Γιατί να βγάλει ανακοίνωση. Ούτε ο Αστέρα Τρίπολη έβγαλε ανακοίνωση για τον πέναλτι το οποίο δεν έγινε. Πώς δεν έγινε. Άμα γινόταν τι θα. Βαρέλα εκεί που τον έπιασε στην περιοχή. Ποιο βαρέλα, ρε, αυτά είναι δικά σου. Μόνο στα πλάθη εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι άμα σα κόψουν τα χέρια από τον αγώνα. Ναι, ναι. Θα φάτε κι άλλα κόλλα εσείς. Θα φάμε κι άλλα κόλλα. Άμα τον κόψουν το μο. Άμα του δέσουν να τον κόψουν. Ναι. Του δέσουν τα χέρια του μάτος. Ναι. Του δέσουν τα χέρια. Ναι. Και θα παίζει χωρίς χέρια. Ο Βαρέλα και ο Μάτος. Λες, άμα κόψουν και τα χέρια του Αβραάμ Παπαδόπουλου και του Σεμέδο, δεν θα είχε φάει δύο γκολ. Φάτα. Άρα μη μου λες εμένα τώρα. Όλοι οι ίδια είναι. Όλοι, όλοι, όλοι ίδια όλες είναι. Οι ομάδες το ίδιο ομάδες είναι. Σας. Κάποιοι παίχτες χρησιμοποιούν τα χέρια της Ευρώπης. Του Μπαράλες άμα τα κόψεις τα πόδια θα παίξει μπάλα ούτε καριέρα δεν θα κάνει. Τροπές της Ευρώπης. Τροπές της Ευρώπης. Και τώρα, μια που πα στην άμυνα, πάμε να πούμε και τα θέματα. Ξεκινήσουμε. Τον έφαγε στο Βαρέλα. Όχι, θα τον χαρίσω. Τον έφαγε στο Βαρέλα. Όχι, θα τον χαρίσω. Εγώ έχω ένσταση τώρα. Φιλοχρήματο. Κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, τώρα χθε είπε κάτι ένα φίλο. Το παραδόπιστο. Και τρελάθηκε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα μεταφέρω, αλλά θα με ακούσει προσεκτικά. Με κάνει τον παοξί εμένα. Θα με ακούσει προσεκτικά. Από ποια χώρα είναι ρε Βαρέλα. Πράσινο ακροτήρι. Από το πράσινο ακροτήρι με κάνει τον παοξί. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, είσαι σε μια επιχείρηση. Είμαι. Λοιπόν, να το κουβεντιάσουμε τώρα. Έρχεται ένα τύπο από το πουθενά. Και παίρνει διπλάσια λεφτά από σένα. Ναι. Όλο τον χρόνο εσύ βαράς κουπί εδώ πέρα και βγάζεις ακροματικότητα. Τα έχω κάνει αυτά εγώ εδώ. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Και αυτός ο τύπος έρχεται μία μέρα, πέντε δεν έρχεται, δεν κάνει εκπομπές και παίρνει τα διπλάσια από σένα. Εσύ δεν θα τρελαθείς. Υπομονή. Όχι ρε φίλε, θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς. Και όταν θα έρθει η ώρα σου θα πας απάνω για να πεις μάγκες. Ή διπλά ή δεν ξέρω τι κάνει με τον άλλον. Θα σου απαντήσω. Φυσικά, γι' αυτό θέλω να σου βάλω. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να μπει στη θέση του Βαρέλα. Αυτά εδώ, εγώ τα έχω ζήσει εδώ και αλλού. Τα έχω ζήσει. Επικαθεστώς μουστάκι εδώ πέρα, οι ρουφιάνοι παίρνουν παραπάνω από εμάς. Ναι. Δεν χαλιώσουν. Όχι. Ε πώς δεν χαλιώσουν, Κωνσταντίνε. Ε πώς δεν χαλιώσουν τώρα. Πού είναι τώρα αυτοί, άνεργοι. Άνεργοι, ναι. Λοιπόν, εδώ οι χολύπτες παίρνουν πιο πολλά από εμάς. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Τι από εγώ, μάμου. Έχουν συνδικάτα, σωματεία. Υπομονή, δουλειά. Ναι, υπομονή. Κάτω δουλειά. Το κεφάλι, δουλειά. Ναι, αλλά άσε. Και εσύ, ρε φίλε, ανέβασες το παλμαρέ σου, το κασέ σου. Ναι. Δεν είσαι αυτός που έπαιρνες αυτά που έπαιρνες τότε. Δουλειά, φίλε. Αυτό σου λέω. Δουλειά. Άρα και αυτός αισθάνθηκε. Ο Βαρέλα. Ότι αδικούταν όλη τη χρονιά και σου λέει και εγώ τώρα θα πετήσω. Εγώ ούτε έκλαψα, ούτε το έπαιξα Μετροπολάρχης. Εντάξει, ούτε έβαλα τη θεία μου, τη γυναίκα μου, την κόρη μου. Αυτή είναι η άλλη συμπεριφορά. Αυτή είναι η άλλη συμπεριφορά. Να πηγαίνουν στην Έμιλη και να την κάνουν δώρα. Ναι. Αυτά τα γλυψίματα του μαύρου τώρα. Ναι, ναι. Του μαύρου με τον τη έφαγες. Γυναίκα. Όχι, θα το χαρίσω. Τον έφαγες. Αλλά μην το λες παραδόπιστο. Παραδόπιστο. Έκανε για μένα αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε επαγγελματίας. Ναι. Σου λέει έρχεται ο άλλος. Γιατί δεν έφυγε. Εγώ τα ίδια. Γιατί δεν έφυγε. Γιατί θέλει να μείνει εδώ η οικογένειά του. Σόπα μου, ρε, κλάψαμε. Γιατί. Α τον κάνουν το πόδι. Φίλε, είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Α το πόδι. Το πόδι. Ρίξει έξω μηνίσκου 1,5 με 2 μήνες εκτός. Αυτό είναι το τσιμπάκι. Φάγατε σούμα. Τη βαλούτα. Τη βαλούτα. Φάει τη βαλούτα τώρα. Βαλούτα ο Βαρέλα. Όχι, τώρα που είναι γέρο. Τι γέρο, 30 χρονών, 31 γέρο. Δεν είναι γέρο, 31 χρονών. Καλύτερη ηλικία, 31 εδώ, χρονών. Τι είναι, νέο είναι. Τον τέλειωσε και αυτό είναι στα 31. Μετά τα 30 ρίξει και αυτό, καληνύχτα. Αντίο. Ψάξει άλλον. 31. 31 χρόνια στα πικ του ο στόπερ. Στα πικ του είναι. Εντελώς. Ναι. Στο πικ, εντελώς. Πόσο θα κάνει, εγχείρηση θα κάνει τώρα. Ναι, θα κάνει άνθρωπο. Ποιο βάζει τώρα σε τερμπάκ, τον Νίκλασον. Τον Νίκλασον. Ναι. Ωραία. Δεν ψάξε, το Νίκλασον. Ψάξε τον τρίτο τώρα. Τι, ποιον τρίτο. Ψάξε τον τρίτο του πρωταθλήματο. Ψάξε τον τρίτο. Η ΑΕΚ είναι η τρίτη, ούτω άλλω. Ψάξε, αυτή θα είναι η ΑΕΚ. Ωραία. Τι ψάξε τον τρίτο. Εσύ τότε. Θα είσαι δεύτερο. Εγώ θα είμαι δεύτερο. Εδώ είσαι, ακούγεσαι όμω. Τι ακούγομαι. Δηλαδή λε, επειδή ο Βαρέλα που τον οποίο τον ξεφωνεί, δηλαδή μέσα σε μια πρόταση μου έχει κάνει δύο τοπήματα. Μου λε, ο Βαρέλα είναι βαλούτα και μετά μου λε, επειδή θα λείψει ο Βαρέλα θα έρθω τρίτο. Βαλούτα επειδή τραυματίστηκε είναι. Αααα.
επειδή τραυματίστηκε. Και από πέρσι μέχρι φέτος, ο Βαρέλα με τα χεράκια που παίζει. Εντάξει, αμυντική συνέχεια. Να παίζουμε με τα χεράκια. Άμα σπρώχνει ο άλλος, για να σπρώχνει και εσύ. Ο Μπαράλες που τον έβλεπα, μια ο Κρέσπο, μια ο Βαρέλα που τον έπαιρνε. Ο Μπαράλες τι είναι, σαν να βλέπω τον Ασλαμά 55 χρονών, ο Βαράλες. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Μια ο Βαρέλα τον είχε, μια ο Κρέσπο. Όταν τον είχε ο Κρέσπο νιώθα ήσυχος. Και όταν τον είχε ο Βαρέλα, ξέρεις τι έλεγα. Άρα εσύ τώρα, όπως μου τα λες. Πεσμένος φέτος. Άρα μια χαρά έκατσε στο κομμάτι το αγωνιστικό, ναι. Ότι θα μπει ο Ίγκρασον. Να το δούμε και αυτό το παιδί. Είδα τον Ίγκρασον. Δεν τον είδαμε, κανένας. Ο Ίγκρασον. Κανένας δεν τον είδα. Τον έχω δει εγώ. Θες μια άποψη. Ναι, θέλω μια άποψη. Τεχνητάκος. Τεχνητάκος. Ναι. Δηλαδή στην μπάλα θα κάνει. Θα χτυπήσει από πίσω την ψηλά δυνατό σα στη μένα. Άμα θα φοράει παντοφλέ παπούτσια ο Ίγκρασον και περπατήσει στην παραλία Θεσσαλονίκη με παπούτσια. Στο γήπεδο τον θέλω, δεν μοιάζει παραλία. Βράβο την εκδοχή τη. Α, την εκδοχή σου, ναι. Μόλι λυθεί το κορδόνι, έχει μπουρδουκλωθεί. Και άμα είναι προ τη μεριά τη θάλασσα, άμα πέσει μέσα στο θερμαϊκό, ξέρει. Το σηκώτη καταστρέφεται. Αυτή είναι. Κύρωση του ύπατο κατευθείαν. Αυτή είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, να το θυμίσουμε για τον κόσμο. Ο Ίγκρασον. Ο Ίγκρασον. Ναι. Φαντάσου τι δάγκωμα έχετε κάνει το Σαββίδι ή τι βόλεμα έχει κάνει το Σαββίδι. Τον έφερε από ένα λεπτό. Ο Σαββίδι τον έφερε από ένα λεπτό. Τι δάγκωμα έχετε κάνει το Σαββίδι ή τι βόλεμα έχει το λογιστήριο του Σαββίδι με το Σαββίδι. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά ο Ίγκρασον. Για τον Ίγκρασον. Όταν τον έφερε ο ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος στόπερ στη Ρωσία εκείνη τη χρονιά. Με τη Ροστόφ. Εγώ τον είδα τον Καμαρά εκεί του Πανιωνίου. Τον τράβηξε κάνα δύο τρίπλες. Σα σταματημένο τον Καμαρά. Και εγώ είδα τον Βαντάκ πώς τον πέρασε προάλλη σε ένα πιτσιρίκου στη Λίβερπουλ. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή το ποδοσφαιριστή δεν είναι ρομπό. Θα κάνει και λάθος. Θα πέσει και κάτω. Τράβα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Για άλλους λόγους, όχι ποδοσφαιρικούς. Και αγωνιστικούς. Οι αγωνιστικοί λόγοι να κάνουν με το περσινό κομμάτι. Ναι. Άλλος Βαρέλα πέρσι, άλλος Βαρέλα φέτος. Ναι. Άρα μου το ξεφωνείς και για το αγωνιστικό. Ρε παιδάκι μου, τώρα θα αποδομήσουμε τον Βαρέλα παικτικός. Α. Είναι δυνατόν. Α. Ο Βαρέλα από πέρσι που ήταν το καλύτερο δίδυμο με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο συνεχίζει εγώ να είναι. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο Κρέσπο στο δίδυμο αυτό, ο Κρέσπο ήταν δυνατός ο Κρίκος. Ναι. Όχι ο Βαρέλα. Ναι. Σε αυτό το δίδυμο λοιπόν που λέμε ότι είναι το καλύτερο, ο Κρέσπο είναι ο δυνατός ο Κρίκος. Μαραμένει εκεί ο Κρέσπο. Δεν μου λες. Ναι. Ο Κρέσπο χαμηλά είναι ταχύτατο. Κορυφαίο στην Ελλάδα για μένα. Πιο γρήγορο center back έχουμε τώρα να δούμε. Τώρα πάει να κάνουμε box 12 ώρα στο δάσκαλο. Ναι. Βάλτε το να πηδήξει σκηνάκι τον Κρέσπο. Εντάξει, γι' αυτό θα βάλω τον ψηλό τον Ίγκρασον από δίπλα να κουμπώσει. Ναι, γι' αυτό και τον Βαρέλα, ο οποίο και αυτό δεν πηδάει πολύ. Όπω το παντελόνι του Βενιζέλου. Εγώ λέω άλλο. Δεν κουμπώνει, δεν κουμπώνει και αυτό. Εγώ λέω άλλο. Μήπως το καλύτερο δίδυμο στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια σπάει. Τέλο. Σπάει. Ναι, αλλά έλα που εδώ και 5 μάτς, ναι. Μια που πιάσαμε, ο ΠΑΟΚ δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Μπορεί να έχει την καλύτερη επίθεση με 13 τέρματα, αλλά έχει μία από τις χειρότερες άμυνες. Μήπως τώρα το δίδυμο με ένα ψηλό που θα έρθει θα λύσει προβλήματα στα στημένα. Εσύ βλέπετε που δέχεται πόσα γκολ ο ΠΑΟΚ. Εσύ το έργο. Ναι. Που πεθαίνει ο μπαμπάς και μένει το παιδί ορφανό. Ναι. Δέστε από την πλευρά τη δικιά σου τι καλά από το ορφανό που θα μεγαλώσει. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Ένα λεπτό ρε. Ναι, 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 ναι. Τι καλά που θα μεγαλώσει το ορφανό. Ποιο ορφανό θα γίνει δυνατό. Αφού έχω backup. Ναι. Δηλαδή πέρσι έφυγε ολόκληρο Πρίγιοβι ναι. Και ήρθε ο Τσούμπα Ακπομ. Τώρα ναι. Κάνουμε ποδοσφαίρι. Τι έκανε ο Ακπομ. Τα βολοβιερίνια, τα γκολ και ο Μάτο. Ποιο Ακπομ. 9 γκολ έβαλε ο Τσούμπα Ακπομ. Όσα έβαλε. Όσα γκολ έβαλε ο Πρίγιοβι. Γι' αυτό του φάγε τη θέση ο Σφιντεύσκι. Καλό αυτό. Τι καλό αυτό. Έχω δύο center four που μου του ξεφώνησε κι αυτού. Μου του ξεφώνησε τώρα που γυρίσει τα μυαλά πρωινιάτικα. Πεχταράδες και δύο. Πεχταράδες είναι. Η Πολωνία όλα μιλάει για τους Βιντές και τον νέο Γιάτσεκ Μόρφ. Τον Άκπομ που είναι. Ο Άκπομ και ο Ζαμπά που είναι αυτά τα δύο τα ελάφια των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πού είναι αυτά τα ελάφια. Ο Τσούμπα είναι μια χαρά. Απλά του φαγεί τη θέση ο Βιντές. Βρέα μετά μια χαρά τώρα από την Αγγλία ήρθε. Λίρες, μίλες. Θα του τρέγε ο Σαγόνια στη θέση να πούμε. Επιστρέφουμε πίσω για να μην χάσουμε την ορμή. Ορμή. Πέρσι στη θέση του Πρίγκοβιτ ήρθε ο Τσούμπα και λέγαμε δεν μα πειράζει. Δεν σα πειράζει. Εσύ το έλεγε. Ο Δούκα ποιο είναι για το γραφείο τύπου. Κυριάκο. Σα έστειλε επιστολή ο Κυριάκο. Λοιπόν, δεν μου λες. Ναι. Και εσύ το έλεγες όμως. Τι. Και εσύ το έλεγες, αφού έχει παιχταρά. Και σε ένας έσυλε. Ένα, βέβαια, με έχει παιχταρά. Τα 10 μέτρα σε 1,5 δευτερόλεπτα εκείνης. Τα κάνει. Βέβαια. Τα κάνει. Το πιάνει για άμπαρ. Λοιπόν, άμα γίνει σέντρα, εγώ ρωτάω τώρα. Τη προβολή. Εγώ ρωτάω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Εγώ ρωτάω τώρα. Ρε, ναι. Εσύ που τα έχει σοπεδώσει όλα. Φεύγει ο Βαρέλα, ο οποίο δεν πατούσε καλά. Από πέρσι ναι. Πατούσε χειρότερα, ναι. Δεν πατούσε καλά. Αυτό το βλέπαμε όλοι. Έρχεται ο Ίγκρασον, ο οποίο θα είναι ο στόπερ του Πάουκ θέλοντα και μη. Δεν θα τον κουβάλει αυτό. Δεν ξέρω, ο Ιβάν τον έφερε αυτό. Γιατί από Ροστόφ εκεί. Ο Γιώργος τον έφερε, Ροστόφ. Ναι, και παίρνει μια μεταγραφή από το Ροστόφ, από τη Ρωσία που έπιασε στον ΠΑΟΚ. Μία. Ο Μαουρίσιο. Ποιο, ο Μαουρίσιο. Ναι, βέβαια. Ένα μήνα παίζει, πέντε είναι πεθαμένο. Όσο παίζει, πάντω είναι καλό. Ε, τι ένα μήνα παίζει. Ναι. Και εγώ άρθρο εδώ. Έχουμε. Ένα μήνα στο ράδιο από τον Ανδρώνη. Ο Ζαμπά δεν έπιασε. Ο Ζαμπά δεν έπιασε. Ο άλλο ο Σέντερ Μπακ έπιασε. Πες με ένα Ρώσο που έφερε ο κοντό. Είπαμε ήρθε Χατσερίδη. Δεν έπιασε. Ζαμπά δεν έπιασε. Πρόσπεκτη είναι.
Πρόσπεκτ. Πρόσπεκτ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περίμενε με το μαντήλι στο λιμάνι. Μαουρίσιο. Ναι. Πάει τραυματίας. Τι τραυματίας, μπήκε τώρα. Τρία χρόνια τραυματίας. Τι μπήκε, άφησε να τραυματιστεί. Φύγα 128. Του θείου μου χάλαγε. Το έκανε ραλί ο ξάδερφός μου, χάλαγε πιο πολύ. Άσε με κανένα. Εγώ σε λέω τώρα, ρε. Αστραπόγερε. Τι αστραπόγερε. Τι προϋπορετή. Όλα ωραία θες να τα δεις εσύ. Όχι, εγώ θέλω να τα σχολιάσουμε. Να κάνουμε να βγάλουμε κριτική. Τα σχολιάζω. Σου λέω ρε με τα δεδομένα. Δεν ήταν καλό Βαρέλα, έρχεται ο Ίγκασον. Πάρε μαντήλι να κλάψω. Να κλάψω λες. Ναι, άμα έρθει. Τελειώσαμε τώρα. Ο Μιχάη που πήρατε για να κάνετε εκεί. Θα είναι πλέον ο επόμενος στη σειρά. Φιλίες με τον Πανετολικό. Ο επόμενος στη σειρά. Τι και θα ξαναμιχάσω το διπλό του Πανετολικού. Αφού δεν άξιζε να πάρει. Τι διπλό, αφού η Λαμία ήταν καλύτερη χθες. Στο 90 μπαμ, τέτα τέτα. Εντάξει, αλλά είχα χάσει η Λαμία μαλλιά μέχρι να φτάσει. Η Λαμία τώρα πια. Σούπα μα με βροχή δευτεριάτικα. Μόνο εσύ το έκατσε και το είδε και εγώ για να έχουμε να τα λέμε σήμερα. 0-0 έληξε το μάτς. Τώρα ο Βαραγιάννης μπαίνει και 4 και 5. Πέσα τώρα αυτά. Η άλλη Σμαράγδα θέλει την αίσθηση του χρόνου μέσα στο Facebook. Κωνσταντινίδη στην Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντίνης είναι ο αγαθός γίγαντας. Τζον Κροκ. Ο Τζον Κροκ. Ο Τζον Κροκ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε στην ώρα μας όμως. Νάτος αγαθός γίγαντας. Έρχεται ναι, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι εσύ, Σμαράγδα. Σμαράγδα. Πού είναι η Σμαράγδα? Λοιπόν, θα έρθει τώρα. Bang, λέει, bang, θα επιστρέψουμε bang, γιατί έχουμε bang, θέμα προπονητή στον Άρη. Τι είναι θέμα? Θέμα προπονητή. Θα τα πούμε μετά. Θα τον άνεργο εκεί 5 χρόνια. Μισό. Μη. Πω, τι τον έπιασε σήμερα, τι πήρε το πρωί. Ποιο θα παίρνει προπονητή? Πήρε τίποτα. Ένα ο Χαριστία κάτσε να πούμε μετά. Ένα καθυστερημένο και βοηθό τον είχα στην Ιρεβέργη. Ποιον καθυστερημένο χρόνια έχει να δουλέψει. Φαντάζεσαι εμένα 5 χρόνια να μην κάνω ράδιο, με φέρεις εδώ πέρα. Χρωστοδέτη θα πρόβλημα, είναι. Πρόβλημα. Πού είναι ρε οι άλλοι? Έρχεται, αλλά πριν πάμε στην άλλη, πριν πάμε. Το Wind One το ξέρετε, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να αλλάξει τα πάντα όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Θέλω να σταθώ όμως λίγο στη διασκέδαση. Μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια μπορεί να βρείτε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, σε καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Στιγμές Γιάννη Πλούταρχο, παιδιά. Καταπληκτικός, υπέροχος. Θα πάω κι εγώ να τον δω. Είναι one and only. Έτσι ο Πλούταρχος. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο μοιωράκι, Κωνσταντίνε μου. Ναι, πήγαμε, ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ναι, να πούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως λέει και εδώ ο Σάκης, λέει καλημέρα, παιδιά. Πότε λέγατε ότι θα πάτε διακοπές ο ένας που πήγε τέλος πάντων κι άλλος στη Σαντορίνη. Και τώρα λέει είσαι μέσα στην βροχή και χειμώνιασε. Καλημέρα από τη Ρόδο μας. Είναι η Σαντορίνη, ωραιότερη από το χειμώνα τη Θεσσαλονίκη είναι νομίζω. Σαντορίνη, it's fantastic. Πάλι κολύπα στη Σαντορίνη. Δεν η θάλασσα Σαντορίνη. Στι πισινούλε εκεί στα Συγκαντέρ. Να βλέπεις το άμα θέλω πισινούλα, ναι. Πάω σε ένα βρωμοξενοδοχείο εδώ πέρα, πήρα 30 ευρώ. Κάνω με 30 ευρώ δεν τη βγάζεις, αλλά εντάξει. 50 να δώσω. 100 θα δώσω. 100-200 να δώσω. Δώσε και εκεί. Και τι να κάνω, θα πηδήξω τη σερβιτόρα, ρε, εσύ, κουλιανέ. Να κάνω στην πισινά. 50 ευρώ δίνεις. Άλογα και τα δύο, λέω, Τάσος έβγε παιδί μου για την ανάσα που έχω βάλει δύο άλογα, φουλάρι. Η κορασίδα, σ' άρεσε πιο από τα δύο άλογα, σ' αρέσει. Τη φόνσου το άλογο μου αρέσει. Τη φόνσου, το κορίτσι και το άλογο. Το έχω δει μια ψηλή, ναι. Μια ψηλή, μια κοντή. Τότε πρέπει να έγινε πάταγο άλλο με το κορίτσι και το άλογο, έτσι. Βέβαια έγινε. Για πες τι είχε γίνει τότε. Πώς είχε γίνει. Τότε είχε. Επί χούντας απαγορευόταν αυτά. Απαγορευόταν αυτά τα πονηρά, ναι. Έδειξε λίγο μπούτι να πούμε. Έδειξε φόνσου, το κορίτσι και το άλογο. Η φόνσου ήταν ερωτική γυναίκα. Ήταν, ναι. Ερωτική. Ερωτική γυναίκα ήταν η φόνσου. Όχι σαν την μπάρμπα να πούμε. Ναι, γιατί την μπάρμπα τη βάζει άλλη κατηγορία, έτσι. Από την βάζω, μα από που βάζω την μπάρμπα, ναι. Θα κλείσουμε το ραδιό. Άστο, Κωνσταντίνο, έχουμε γλιτώσει εδώ τώρα τελευταία. Για αυτό, γιατί τώρα για την μπάρμπα τώρα θα κάνουμε. Ναι, αγόρι. Α, την αγερή μπάρμπα 55 χρονών. Ναι, εντάξει. Ναι, άσυνα εκεί που είναι. Λοιπόν, δύο θεματάκια τώρα. Δύο θεματάκια να κλείσουμε με παλεμάχου. Όπω ο Κουί και ο Μπαλή είναι στου παλεμάχου του Άρη. Βγήκε ο Ντινάρα, εδώ τον άκουσα. Ωραία τα είπε. Κιβάνα μπάρμπα είναι παλέμαχο γκόμενα πια. Εντάξει, 55 ρε φίλε, παλέμαχος είσαι. Είναι μέχρι 45 καλά κρατιές άμα περπείς. Μετά τα 50, άσε. Μετά τα 50 άλλη. Πρέπει να κάνεις προπόνηση 3 ώρες την ημέρα. Έτσι. Άμα είσαι υπάρχουν τέτοιες. Υπάρχουν περί 2%. Ναι, υπάρχουν. Μετά τα 50. Πόσο είναι η ελικοκίνου τώρα, έτσι έχω περιέργεια να δω πόσο είναι. Η ελικοκίνου, ναι. 47-48. Είναι από σε αυτή την κατηγορία τότε. Φίλε, άμα τη δεις, θα φρίξεις. Τι θα φρίξω. Κάτσε να δω, 49. 49. 49 χρονών. Και τι κάνει, έχει φέτες, κορμί φέτες, ναι. Έτσι δεν το συζητάμε. Και είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι. Δες είναι τώρα εδώ, 49 χρονών. Πάρα πολύ. Είναι. Φέτες είναι. Φέτες είναι. Θα σου πω κάτι, ρε κουλιανέ. Ναι. Άμα άρα σταματήσει η περίοδο στην γυναίκα. Εντάξει, να κάνουν, τα ξέρουμε αυτά. Και ναι, φέτες να είναι και ντομάτες να είναι και ελιές να είναι και αγκούρια να είναι. Άστο. Αλλά λέμε για τα είναι σαν τα αμάξι να πούμε. Ναι, 20 ετίας. 280.000 χιλιόμετρα, αρχίζει τα λάδια καίνε. Άσε δε, το πας το μάστορα ξαναχαλάει, άστε τώρα. Η νέα γυναίκα είναι νέα γυναίκα, ο νέος άντρας είναι νέος άντρας. Τα άλλα όλα τώρα είναι.
Τώρα είναι ο Βαρδάκης. Άμα περάσει τα χρόνια, άσε πέρασε. Τώρα, ο Βαρδάκης, ναι, τώρα 58 χρόνια. Τρία χάπια θέλει να κάνει έρωτα. Άσε με καημένε τώρα. Σχόλιο! Ναι. Γιατί να τελειώσουμε δύο θέματα με που τα δεν χάπια τώρα θα κάνουμε. Ναι, ναι, μαζί σου. Άσε εδώ θα συμφωνήσω. Όταν ένα συμφωνώ, είναι 49 χρόνια, 52 χρόνια. Αλλά για 50 κρατιέται καλά. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι, αλλά για 50 το ξαναλέμε κατά. Και εμένα το κόρτεμα για 14 χρόνια καλά κρατιέται. Το προσέξει γι' αυτό. Το βάζει. Καλό λαδάκι. Βρε αγόρι μου, καλό. Ναι, ναι. Η γυναίκα τελειώνει όταν τελειώσει η περίοδο τη. 45, 46, 47, 48. Από εκεί και πέρα να πούμε, αρχίζει το ρίχνει στο Θεό. Εκεί που είχε με τα πόδια ψηλά, σηκώνει τα χέρια ψηλά, ψάχνει τον Θεό. Ισχύουν αυτά. Ψάχνει τους αγίους. Θα μ' αρέσουν που τα λες. Ναι. Με το Βαρέλα εκεί μου τα μπερδεύει συνέχεια που κάνει τρίπλες που δεν βγαίνουν. Τελείωσε η περίοδο στη γυναίκα, ναι, το ρίξε στο Θεό. Μαζί σου. Εδώ είμαι με τα δύο χέρια. Μεγαλώνουν μετά τα παιδιά. Ναι. Με τον άντρα που δεν θέλει να τον δει, την πέφτει στα παιδιά. Γίνεται κακιά πεθερά. Την πληρώνουν τα παιδιά μετά. Α, τώρα κοινωνιολογική αυτή θα κάνει. Αυτά είσαι δυναμίτης όμως. Εγώ σε θέλω εδώ λες τη γλώσσα. Ο Βαρέλα, τι ο Βαρέλα. Ήταν ο Βαρέλα με τον Κρέσπο τα καλύτερα center back στην Ελλάδα. Τραυματίστηκε ο Βαρέλα. Ήθελε να πάρει τα λεφτά ο Βαρέλα. Τον έσωσε ο Βιερίνια τον Βαρέλα. Τον γύρισε πίσω γιατί τον κοροϊδέψανε η άλλη ομάδα. Με τα ίδια τα λεφτά. Γιατί δεν πήρε και τα λεφτά που ήθελε να πάρει. Έμεινε εδώ πέρα. Όχι, πάω και είναι η γυναίκα. Από πού είσαι, πάω από το πράσινο ακροτήρι. Πάρτε τον τραυματισμό. Τον έφαγε σε διάμεσα. Εγώ τον έφαγα. Τον έφαγε. Εγώ τον έφαγα. Παίζει, κάνει πέναλτι με τα χέρια, δεν τα σφυράνε οι διαιτητές. Το φιλαράκι σου, το είπαμε, Βαρέλα τελείωσε πλέον. Ίγκασον. Α, να δεν τον χωνεύω. Το ξέρω, μα το ξέρω, βρε αγόρι μου, γιατί βγάζει τώρα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν. Γιατί δεν το χωνεύει. Τη μια κάνει μαγιά στην επιχείρηση και την άλλη γυρίζει πίσω και το παίζει παόξι. Δεν το γουστάρω. Ωραία. Λοιπόν, ο Βαρέλα παλεύει με τον χρόνο να προλάβει τον Μάσο Καραϊσκάκη. Δεν πρόκειται να προλάβει. 1,5 με 2 μήνες, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο φίλος σου, Καντουρί, που τον ξεφωνίζει γι' αυτό γιατί δεν τον χωνεύει. Ο Καντουρί. Τον κάλεσα στην Εθνική Μαρόκο μετά από 2 χρόνια. Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Όχι, όχι, τώρα το Μαρόκο θα λούσει, παιδιά. Ναι, ναι, Κωνσταντίνε μου. Πού είναι το Μαρόκο. Πού είναι, Βόρεια Αφρική, δεν ξέρει πού είναι. Στη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή, γεωγραφία, ποιον είχε γεωγραφία. Τι, ποιον είχα. Ποιον είχε γεωγραφία. Το Ματακίδη. Ο Ματακίδη τίποτα. Μάτι δεν σα έδινε να σα πει που είναι κάθε χώρα. Και θρησκευτικά μα έκανε. Το Ματακίδη. Σειρά 4 πήρε. Αλλά πάω ξάκι δικό μου παιδί. Ωραία. Μέρα παίζει πάω ξωσό. Ναι. Ο Ματακίδη. Το θυμάμαι, πάω ξωσό. 1-0 εδώ ήμουνα. Ναι, ναι, ναι. Σειρά 7. Ο Ματακίδη, ο Θεό. Ναι, 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 ναι. Ο Πάο Κοτρανό. Ο Σκαπέρδα και ο Ραπτόπουλο άθεοι. Ποιο είναι ο Σκαπέρδα. Ένα καινούριο, αυτά τα λε. Ήταν άθεο τώρα, το έριξε στο Θεό, τον είδα στο δρόμο προχθέ. Αλλά κάτσε 5 χρόνια μην του γυρίσει εσύ και έχουμε κι άλλα τώρα. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Πάω ξωσό. Ναι. Βλέπω, ακούμε πίσω να βρίζει ένα παίκτη του Πάου. Το Δημόπουλο, τον Κωστίκο. Τι του έχει ρίξει, ποιο ήταν. Ο Σκαπέρδας. Ο Ματακίδης. Α, ο Ματακίδης έβριζε. Γεια σας, παιδιά. Χριστούς και όλα τα έβριζε. Χριστούς δεν έβριζε. Α, δεν έβριζε. Γιατί σε έκανε θρησκευτικά έβριζε. Χριστούς δεν έβριζε. Αλλά έβριζε. Το Δημόπουλο και τον Κωστίκο. Ναι, τους καλύτερους μπροστά. Τους έχει. Το Ματακίδης. Τους έχει ρίξει. Ο Ματακίδης. Λοιπόν, εθνική ο Μαρόκο. Εθνική Μαρόκο ο Καντουρί. Εθνική Μαρόκο. Ναι. Τι μου λες. Μια χαρά ο. Τι κάνει ο Καντουρί στον Πάο. Ο Καντουρί, σου είπα και χθες. Τι κάνει. Ο Καντουρί για μένα είναι χαμάλη πολυτελεία. Πολυτελεία. Ναι, κάνει πολλά. Γιατί το βάζει μια δεξιά, μια από πίσω. Τι κάνει. Να γυρίζει να φτιάχνει παιχνίδι. Τι κάνει. Κουβαλάει, κουβαλάει. Μάλα, πασάρει σωστά, τρέχει να μαρκάρει. Πολυθεσίτη. Εσύ στο Μαρόκο τι θες να παίξει. Χαμάλη πάλι. Μπορεί. Τι μου λες. Δεν ξέρω, αλλά το σύστημα πάντα. Σαν εξτρέμ βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Σαν σου δεκάρι λέω. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Σαν οχτάρι βγαίνει. Βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Αλλά είναι ρολίστα. Είναι ρολίστα και κάνει πολλά στο παιχνίδι και το ξέρει κι εσύ. Γι' αυτό είστε η 58η ομάδα τη Ευρώπη στο UEFA. Γιατί ο Καντουρί. Τώρα το χτυπά αυτό, ναι. Θα το, γιατί το, ο Καντουρί. Βρήκε το αδύναμο σημείο. Ο καλύτερο παίκτη που έχω μελανιά στο καλάμι, ναι, και μου την κλωτσάει τώρα συνέχεια. Ναι. Και τι βαγάζει. Γι' αυτό είστε η επανομή τη Ευρώπη. Τι πράγμα. Γιατί ο Καντουρί είναι ρολίστα καμάλι. Τι λέει πάλι για Σαντορίνη, Κλέο. Καλημέρα, λέει κουλ πρόταση από μένα και ζύου του χρόνου να πάτε Κουφονίσια. Είναι το ωραιότερο νησί τη γη. Πάμε Κουφονίσια του χρόνου, μην μα ακούει κανένα. Έχω το μεσημέρι τα κουφοβόδια. Ναι. Τι να τα κάνω τα Κουφονίσια. Έχω τον κόκκινο το μεσημέρι. Κουφό είναι. Θα πάω και στα Κουφονίσια. Θα μπω μέσα στη θάλασσα. Πάει να κατουρίσει κανένα τουρίστα. Πουλήσω εγώ ρουλίμοξη. Θα τρέχω 2 μήνες να πίνω τα φάρμακα να πούμε. Να μην κάνω βάρη και μπόξι. Άσε ρε φίλε, πάρε εσύ τα Κουφονίσια. Όχι, δεν θέλουμε πια. Λοιπόν, πάμε και στο κανένα βουνό να πάω εκεί να δω κανένα χάργαρο. Ναι, αλλά σε μένα πάνω στον Όλυμπο, ρε φίλε. Δεν έρχεσαι. Λέω, στον Όλυμπο είναι ανώμαλη άλλη εκεί. Έχει σημεία που δεν έχει ανομαλίες. Τις ανομαλίες εκεί πέρα. Έχει, πάνω. Έχει ωραία σημεία. Έλα, έχω εκεί τον μπάρμπα σε περιμένει να σε ψήσει αρνιά. Λέει, φέρ τον εδώ πέρα. Έρχομαι. Να μα γλεντήσει, λέει. Στη θάλασσα μην πάει. Μην πάει. Θάλασσα είναι πολύ καθαρή, γι' αυτό μην έρχεσαι. Τι καθαρή είναι. Ωραία θάλασσα. Στο Λιτόχωρο. Πολύ ωραία. Πιο πέρα, Σκοτίνα. Σκοτίνα. Σκοτίνα ανοίγει, είναι Ακαπούλκο, εντελώς φάση. Τι έρχονται εκεί, τι λογιών άνθρωποι έρχονται εκεί. Έρχονται Τσέκες, Πολωνέζες, Ουκρανίδες, Ιουγκοσλάβοι, Σκοπιανές, Έλληνες. Έλληνες, όλοι, Ρουμάνες. Όλοι οι βρωμιάριδες των Βαλκανίων. Εντάξει, να κάνουμε. Έρχονται και κάνουν τσίση. Λαϊκή βάση είναι, Ακαπούλκο για τους φτωχούς. Εγώ την τελευταία φορά που πήγα στην παραλία Κατερίνης. Ναι. Άλλο παραλία Κατερίνης, ναι, άλλο πιο κάτω, ναι, ανοίγει η θάλασσα, γι' αυτό σου λέω. Μόλις είδα εκεί τη Γυφτιά. Ναι.
Λέω, άμα μπω Σερβία, Ιουγκοσλαβία, άμα μπω στη θάλασσα, μπορώ να κολλήσω και AIDS. Ναι. Από κάνα πλακτό. Πήγες τελευταία και σου άρεσε όμως και έκανες μπάνιο εδώ, στον ποταμό είχες πάει. Ποιο ποτάμο, ρε. Κάπου είχες πάει και είπες ωραίο ήταν το νεράκι. Εγώ τα θυμάμαι όλα, να ξέρεις. Στο τροχόσπιτο του Ανδρώνη πέρασε μια μέρα. Εκεί είναι ωραία όμως. Εκεί είναι ωραία. Εκεί είναι ωραία. Πάλι δεν μπήκα. Εκεί είναι ωραία όμως η θάλασσα, ναι. Ρε, φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Εκεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, Βιερίνια, επιστρέφει αυτός για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Τον Βιερίνια, τον οποίο ο Πάουκ τον προορίζει και ο Αμπέλ Φερέρα ως ναι. αριστερό εξτρέμ. Τέλος το αριστερό μπα. Πάω Πέλκα. Πέλκα, καλημέρα, τα ακούς. Πέλκα θα είναι στη θέση εκεί. Μπίσερβα Πέλκα. Άμα δεν πάει καλά ο Μπίσερβα, θα παίζει ο Πέλκα βασικό. Τι να κάνουμε. Για άλλη θέση τον προορίζει. Άμα βγει ο Μπίσερβα, ναι. θα μπει ο Βιερίνια αριστερά. Ναι. Και ο Πέλκα ναι. είναι να πούμε ένα ρίσκο το οποίο. Επειδή τώρα ο Μπίσεσβαρ είναι λίγο κολοκαθίστρα. Δεφορμέ, δεφορμέ είναι, ναι. να τα λέμε όλα. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, ναι. λέμε είναι παιχτάρα, λένε δεφορμέ. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ποιοτικός είναι δεφορμέ. Ναι. Ο μέτριος εκεί, ο γιαροδεκάρης σου είναι τραυματίας. Ο Πέλκας. Α, ο Πέλκας. Ναι. Καλά, και είναι, επέστρεψε ο Πέλκας. Ναι. Και αβάλει στο Βιερίνη είναι έξω αριστερά. Ναι. Σε κλειστό χώρο. Σε κλειστό χώρο, ναι. Στα 34,5. Μετά από τραυματισμό. Είναι και αυτό ρίσκο. Γιατί ο Βιερίνια, επειδή είναι ευφυή ποδοσφαιριστή. Από πίσω. Είχε χώρους. Ξέρω ότι θα μπορούσε. Δύσκολα πιάνεται. Ναι, είχε χώρους. Μπορούσε να ανοιχτεί δεξιά. Το ίδιο θα κάνει και τώρα όμως. Πάλι, να σου πω γιατί. Γιατί ο Γιαννούλης θα του δίνει το χώρο που χρειάζεται, θα τραβάει τον παίκτη πάνω του. Γιατί είναι παίκτη που βγάζει καλές έντρες. Επειδή είναι καλός παίκτη, θα έχει ντουμπλαρίσματα. Τώρα αν ο Πέλκας μας ακούει, μπορεί να πιάσουν δυο τον Βιερίνια. Ο Πέλκας δεν μας ακούει, πήγε Εθνική Ελλάδος είναι ο Πέλκας. Όπως και ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι καλά ευτυχώς με τους Κυλιακούς. Ποια Εθνική Ελλάδος αυτή την παραγμή θα πήγε. Πάνε στην Ιταλία. Εντάξει. Και η Ιταλία θα φορέσει πράσινη φανέλα μετά από 50 χρόνια. Θα σας ρίξει τρία γκολ και τρία γκολ θα μας ρίξει. 2-0 και έδειξε τελευταία φορά με πράσινη φανέλα. Την Αργεντινή. Αν βρει κάποια τρύπα και χωρέσει ο Πέλκας την τρύπα για να αναζεογονηθεί εκεί κτλ. Πρέπει όμως να ανέβουν οι χάφσου. Ο Μίσιτς καλός είναι, μ' αρέσει. Μια χαρά είναι ο Μίσιτς. Να ανέβει και ο Μαουρίσιο, γιατί Μίσιτς Μαουρίσιο θα είναι το δείγμα πλέον. Ο Μαουρίσιο, τι να σου πω δηλαδή. Είναι σαν να βγαίνει ένας από εγχείρηση bypass και να το βρει κάνει σεξ με την νοσοκόμα. Ούτε με. Θα κάνει. Πώς θα κάνει. Θα κάνει λίγο, θα κουμπίσει. Θες κάνα δύο χρόνια για συνέλθει. Θα κουμπίσει λίγο, θα κουμπίσει μια χαρά. Με μέτρο, με προσοχή. Θα αρχίσει να κάνει όπως αυτή που έχουν ζάχαρη. Θα κάνει. Στεχνό το στόμα. Ο Μαουρίσιο τον θέλω, φίλε, είναι ο παίκτης ορχήστρα. Κανονίζει και ρυθμίζει τον ρυθμό της ομάδας. Ορχήστρα. Είναι ο παίκτης που δίνει ρυθμό στην ομάδα. Ναι. Τραβάει πίσω, καλμάρει την ομάδα. Δίνει γκάζι, πατάει, φρενάρει. Εσύ τώρα έχεις γίνει κάτι. Τι κάτι έχω γίνει. Κάτι έχεις γίνει. Τι κάτι, αφού. Δηλαδή, Βιερίνια ήταν 6 μήνες. Δεν ξέρω. Επιστρέφει. Δεν ξέρω, μακάρι να έρθει. Ο Μαουρίσιο ήταν στο κάτι. Επιστρέφει. Ο Βέρμπλουν. Μανούλα δεν υπάρχει ο Βέρμπλουμ στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Για μένα δεν υπάρχει. Γεια σου, Μακεδονία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να ο Αγκούστο εκεί το κεφάλι. Α, για πάμε λίγο στον Αγκούστο. Ο Αγκούστο. Δεν σ' αρέσει ο Αγκούστο σε εσένα. Σα αρέσει. Πολύ. Βέβαια. Πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι ο ορισμός του σύγχρονου οχταριού. Σίγουρες μεταβιβάσεις. Καλό στο μαρκάρισμα. Καλό αριστερό πόδι. Αυτό ναι. Αυτό άνοσος δεν είναι που το ένα καλοκαίρι μου τον έλουζες. Δεν τα ξεχνάμε. Τον έλουζες ένα καλοκαίρι. Κάτσε να τελειώσει κορτιζόνι. Κάτσε να τελειώσει. Θα δούμε τι είναι. Α, κορτιζόνι τώρα. Κάτσε να τελειώσει κορτιζόνι. Ο Αγκούστο, για όσους παρακολουθούν, εγώ μπαλίτσα βλέπω έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο σύγχρονο οχτάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι μου λες τώρα. Που νιώθει μπαλίτσα. Μεταβιβάσεις 99% έχει. Πες μου λάθη του Αγκούστου πάσες. Λοιπόν, θέλεις να παίξω εγώ χάφ στον ΠΑΟΚ. Παίξε να τελειώνουμε, ρε. Έλα να σε πω τώρα μια ιστορία. Πες, αγιά, πες μου, ναι. Να είναι αντίπαλος άμυνα πίσω από τη σέντρα γιατί ΠΑΟΚ είμαι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Παίζω με τη Λαμία, παίζω με την Πάτρα, παίζω με τα Γιάννη. Πρέ, πες με μια μάνα, παίζει ταμπούρι. Ιστορία θέλω να με πεις. Αυτά θέλω να ακούω. Ξέρεις πόσες πάσες καλές έχω να σου δώσω εγώ με αυτά τα στατιστικά του ανόητου του Γαλάνη. Ναι, τον βρίζουμε και τον Γαλάνη. Καλημέρα, Γαλάνη, και εσένα σε ξεφωνίζουμε, ναι. Ανόητος. Με την καλή την έννοια, με ξέρω. Την έννοια την ποδοσφαιρική. Ναι. Με την έννοια τη στατιστική. Δηλαδή εσύ βλέπεις, είναι άρχοντας. Ναι, βλέπεις τον Αγκούστο και δεν σου βγάζει κάτι θετικό. Γιατί εγώ τον παρακολουθώ πολύ καιρό. Ο Αγκούστο ξέρει μπάλα. Α, μπράβο. Αριστεροπόδαρος που έρχεσαι. Αριστεροπόδαρος άμπαλος δεν υπάρχει. Δεν έχω δει εγώ αριστεροπόδαρο άμπαλο. Να που έρχεσαι σιγά σιγά εκεί, αφού το βλέπεις, το ξέρεις. Αλλά θες να ξεφωνήσεις. Θα μου πετάξει μια πασούλα. Ναι. Καλή. Θα σου βγάλει και τον γκολ με σουτ, έρχεται. Είναι αυτό δεδομένο το σουτ με τον γκολ πρέπει να μου κάνει 30 σουτ για να πάει ένα μέσο. Ο Μπακασέτας τα βάζει. Τα βάζει ο Μπακασέτας. Ναι. Θέλω να τα βάζει και ο Αγκούστο. Ναι, λοιπόν, ωραία. Κεφάλι έχει. Όχι, τι κεφάλι. Δεν έχει κεφάλι. Όταν χάσει ο Πάοκ την μπάλα. Ναι. Πες ότι πιέζουμε τον. Γι' αυτό βαίνω τον Μαουρίσιο που έχει κεφάλι, είναι ψηλό, είναι 85 για να έρθει η ισορροπία. Ο Μαουρίσιο υγιής, εμένα μου αρέσει. Το ξέρω. Ο άρρωστος δεν μου αρέσει ο Μαουρίσιο. Να μην παραπλανούμε το κοινό, να πούμε. Ωραία. Μου κάνει αντεπίθεση ο αντίπαλος. Προλαβαίνει ο Αγκούστο να κόψει.
Προλαβαίνει. Ούτε με μαχαίρι. Έχει κάνει καλές επιστροφές. Έχει κάνει καλές επιστροφές ο Αγκούστο. Λοιπόν, θες να ξεκινήσω εγώ 20 μέτρα με τον Αγκούστο, έτσι όπως είμαι, 51 ετών. Ναι. Να κάνουμε ζέσταμα. Πάμε ρε μπαγάσα στην προπόνηση. Ωραία. Πάμε μια μέρα στην προπόνηση. Και να ξεκινήσω εγώ με τον Αγκούστο. Θα αγαπήσω όλους τους παίχτες, εγώ είμαι σίγουρος. Όπως τον Μπέλκα εδώ, όταν είδε και ο Γιαννούλης. Ναι, τους αγαπάω. Θα τους αγαπήσει αυτούς. Να ξεκινήσω εγώ 20 μέτρα, ποιος θα με περάσει. Δεν με περνάει ο Αγκούστο. Το λέω εγώ. Μια χαρά είναι ο Αγκούστο. Δεν με περνάει. Κλείνω δεν με περνάει στα 20 μέτρα. Θα πάμε να κάνουμε ένα βιντεάκι να το τραβήξουμε μαζί. Ζέστα, ναι, με εμένα θα ζεστάνω, θα πάμε με σύβρια και θα σα τραβήξω ένα βιντεάκι με τον Αγκούστο. Βρέχα να το ανεβάσω. Βρέχα να τρέξω κατοστάρι. Ναι. Χρόνια. Ναι. Έκανε ένα ζέσταμα 13,2. Έκανε 13,2. 51 ετών. Αλλά, και με κορμί βαρύ. Αλλά 13,2. Και ο Αγκούστο ξεκινάει σήμερα. Και φτάνει το Πάσχα να πούμε. Άσε ρε κοκκινή. Έλα Κεφαλονιά να σε δώσω τα κλειδιά για κουφονίσια. Εκτός από Ιούλιο πήγαινε όποτε γουστάρεις. Στην Κεφαλονιά που κάνω 8 ρίχτερ κάθε μήνα. Έχεις ένα δίκιο λέει για Ίγκασον. Άστον Κωστή λέει ο ίδιος. Θα μπει στην δεκάδα και δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί όταν γυρίσει ο Βαρέλα. Μάλιστα. Να τον δούμε. Εγώ θέλω να δω την ισορροπία. Μην βρει τον Καμάρα. Δεν ξέρω τριπλάρι ο Καμάρα. Ρε. Εγώ θέλω να δω την ισορροπία στον αέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στον Άρη. Ναι. Εκεί όπου αποφάσαν τώρα και ενώ έχουν. Χάσει αρκετό έδαφος για μένα, γιατί η ισοπαλία στην Τούμπα τους βγήκε ξινό. Ναι. Τους βγήκε ξινή, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Τώρα ψάχνουν άρεσε για προπονητή πάλι. Ναι. Έτσι και επίσημα. Ναι. Ο προπονητής που φαίνεται να είναι στο στόχαστρο είναι αυτός ο οποίος εσύ το χαρακτήρισες, πώς τον είπες, ότι έχει 5 χρόνια να εμφανιστεί. Εγώ τον είπα, αυτός έγινε να δουλεύει 5 χρόνια. Ο Ένινγκ λοιπόν στο προσκήνιο. Αυτός βάφει και τα μαλλιά εντός. Τα βάφει, ναι, τα βάφει. Αυτός που είχε στην Ερυβέργη ο Χαριστέας βοηθό και δεν έχει αυτός. Βοηθό στην Ερυβέργη. Ναι. Στην πλάτη του Άρη τώρα στην μετά. Πλάτη του Άρη. Θα τον αναστήσει. Ο Άρης πρέπει να πάρει προπονητή που να ξέρει το πρωτάθλημα για μένα. Ναι. Πάει ο Άρης. Play out. Κάτσε βρε γρήγορε, κάτσε βρε γρήγορε. Play out, πέμπτη αγωνιστική έκτη. Κάτσε να δούμε. Του δώσεις το διπλό τώρα στην ξάνθηση. Εγώ τι είμαι για να του δώσω. Τι, γραφείο συνεχισίων είμαι, τι είναι. Μοιράζω βαθμούς, τι κάνω. Κάτσε να πάρω εγώ τους δικούς μου πρώτα. Γιατί έχασα κάτι τώρα. Τώρα θα μαζέψει βαθμούς ο Άρης. Θα μαζέψει. Να λοιπόν, ξέρεις. Ο Καρυπίδης αποφάσισε μετά την ήττα να προσλάβει κανονικό προπονητή. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Άρης εδώ και 20 μέρες είναι έγκλημα ποδοσφαιρικό. Τι έκανε ο Άρης. Δεν πήρε προπονητή και δεν βάφτισε τον υπηρεσιακό κανονικό και επίσημα. Να ανακοινώσει και να πει αυτό είναι το επιτελείο του αυτού και αυτού. Όπως έκανε η ΑΕΚ. Τι επιτελείο. Αυτός είναι προπονητής, αυτός είναι βοηθός, αυτός είναι γυμναστής. Η ΑΕΚ τι έκανε με τον Κωνσταντίνο. Τον ανακοίνωσε και λέει η βοηθή του θα είναι αυτό. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, ρε φίλε. Ναι. Ο Άρης έκανε κάτι ενδιάμεσο. Η ΑΕΚ. Ό,τι και να είναι, είναι ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι Ρούλης, δεν είναι Ηρακλάκος, δεν είναι Καλαμαριά. Δεν είναι τώρα, ΑΕΚ είναι. Ναι. Α, εντάξει. Ναι, θέλω και να πω άμα ότι... κάνει το γήπεδο, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε τίτλους. Άμα, όπα. Άμα κάνει ΑΕΚ το γήπεδο. Άντε, άρα μπράβο. Να περιμένουμε φέτος και του χρόνου ακόμα. Μετά η ΑΕΚ θα διεκδικεί, λες. Η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ, άμα ο Μελισσανής το 68 είναι. 68. Ένα εφραγματάκι στα 70, γιατί το βλέπω πιο χοντρό. Θα σου πω εγώ τώρα. Έβαλε κιλάκια, ναι. Έβαλε κιλά, δεν πλακώθηκε με τον κουκκι, έστειλε τον μπράβο. Ναι. 68-70, μόλις πάει 70, αυτή την πάρει μια μεγάλη επιχείρηση την ΑΕΚ. Ωραία. Για την πάρει και την κάνει πρωταθλήτρια, πάρει και κάτι στον Παναθηναϊκό. Ο Σαββίδης με τον Πάο και ο Βρούτος να έχουμε 4 ομαδάρες. Ναι. Γιατί αυτό με. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2,5 λες. Δυο και μια ζαβή. Ναι. 2,5 ομάδες. Γιατί η μισή ασχολήθηκε με το γήπεδό της. Έτσι. Και κλαίγεται πολύ γιατί διαβάσουμε μετά από τότε. Είχαμε Ολυμπιακό ομαδάρα, Πάο ομαδάρα. Όχι Πάο ομαδάρα, δεν είχαμε. Πώς δεν είχαμε. Τον είχαμε τέταρτο, μα χτυπούσε στην πλάτη και μου λέγανε καλό είναι ο Πάο. Μια χαρά κόρμα. Άμα ανοίγατε τα πόδια στον κόκκαλι. Με σίγουρα τέταρτο. Άμα ανοίγατε τα πόδια στον κόκκαλι και αγόραζε. Καλό είναι ο Γουλαδρού. Πάνω είμαι. Και αγόραζε ο Γουλαδρού στου πιντέδε από το παντελάκι το μαγαζί. Δεν φταίμε εμεί να πούμε. Δεν φταίμε εμεί. Ομαδάρα έχει δεκαετία 70-80. Και πέρα 5-3 εδώ η Πάτρα. 70-80 ομαδάρα. Γιατί μετά το 80 δεν είχε ομαδάρα ποτέ ο Πάο και έκανε κατά διαστήματα καλέ ομάδε. Λίγο με Μπάγεβιτ, λίγο με Άγγελο Αστασιάδη. Μπάλα ναι. Είδαμε. Ναι, μπαλίτσα είδαμε. Μπάλα αλλά ομαδάρα είδαμε. Να παίρνω τίτλους, να είμαι ισχυρός παντού δεν είχα ποτέ. Γιατί προς τον κόκκαλι κόμενα, τι άσυγα. Φίλε, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να είσαι ισχυρός σε όλα τα μέτωπα. Έτσι, δεν είχε. Τα έχουμε πει αυτά. Τέλος. Λοιπόν. Εσύ είχες ισχυρούς δημοσιογράφους μόνο. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν κέρδιζα κάτι σαν ομάδα. Εντάξει. Ο Ένινγκ λοιπόν. Είναι στο προσκήνιο. Για μένα θα είναι κακή επιλογή. Το λέμε πριν γίνει. Αυτό ναι. Το μαλλί. Ναι. Κομωδινή. Δεν είναι Γερμανός. Τι είναι. Γερμανός. Αυστριακός, Γερμανός, αυτή τη. 61 χρονών. Ναι. Ξέρεις 61 χρονών ο άντρας. Τι γίνεται ο άντρας. Δεν ξέρει να κάνει έρωτα, τρώει λιγότερο, χάσμα γενεών. Κάνεις παρέα με 25 άντρες άμα είσαι 60 ετών. Αυτός τώρα πώς θα προπονείς τώρα το Φετβατζίδι. Θα δει το Φετβατζίδι εκεί. Ο πισινός του με το έδαφος είναι 60 πόντι. Θα αρχίσει να τρέχει ο Φετβατζίδης. Δεν μαρκάρει. Μέχρι να τους μάθει δηλαδή. Ναι. Μέχρι να τους μάθει. Ίσα μου
Άρα λες και εσύ τώρα για τον Μίκαελ Ένικ, όπου δείχνει να είναι επιλογή Χαριστέα αυτός, αλλά δεν τον έχει φέρει τότε. Ο Χαριστέας, ο Άγγλος έχει καθυστερήσει πολύ και αυτός. Ο Χαριστέας βρήκε, πάρα πολύ καθυστέρησε. Ο Χαριστέας βρήκε ένα τρόπο, ναι, να χαλάσει το όνομά του. Έλα ρε εσύ Άγγελε, γιατί φιλαράκι τα, όχι, με τον Άγγλο. Ο Χαριστέας, ναι, βρήκε ένα τρόπο να χαλάσει το όνομά του, εμπλέκοντας το όνομά του με τον Άρη. Ναι. Εντάξει. Πήγε να πάρει Ισπανούς ακριβούς, δεν του βγήκε. Τώρα φέρνει. Θα δούμε. Δεν φταίει ο Χαριστέας. Ναι. Δεν υπάρχει ποικική είναι από πίσω. Θα μας πει ο Λάκης, ναι, ο Ζουμπούλης με τον γκολφ. Ναι. Να μας πει. Έλα εδώ, Λάκης. Όλα με χαιρετάει. Φιλαράκι. Ναι, μόλις με βλέπει, πατάει γκάζι, φεύγει. Ναι. Σου λέει θα μπλέξω τώρα με αυτόν. Μόλις δει κόκκινο φανάρι. Σιγούλα είναι ρε, δεν θυμάσαι, τον είχαμε και εμεί. Το περνάει από την Ανατολική Στράτη. Φιλαράκι είναι, καλημέρα. Ναι. Το είχαμε και εδώ πέρα. Το ναι, παιδί. Καμιά είδηση δεν δίνει στου δικού μα. Ναι. Το γέλο ράντιο δίνει. Εμεί είχαμε τα μαζί μα παλού. Του κοραβιόμενο και τέτοια. Έτσι του είπε εκεί ο Καρυπίδη. Μάλιστα. Ναι. Στο SDNA λέει δεν δίνει και σε. Γιατί ο Άρης με το που θα επιστρέψει. Έτσι για να πάμε στο κοντινό μέλλον. Θα παίξει το μάτς τη χρονιά παρότι είναι νωρί. Μέσα στην Ξάνθη. Το δίνει. Τι δίνω, τι είμαι γόρεση για να το δώσω. Ναι, λέω. Είμαι dealer, με τι είναι, μοιράζω χαρτιά. Εμένα, ναι, ο σερβιτόρος εκεί στο ξενοδοχείο με είπε. Άντε πάλι, αφήσαμε το χασάπι, πήγαμε σερβιτόρο τώρα για να πάρουμε το ρεπορτάζ. Τι σε είπε ο σερβιτόρος, πες μου, τι σε είπε. Διπλό στην Ξάνθη, με λέει. Διπλό στην Ξάνθη, αριολέ, αριολέ, έτσι. Αριολέ, αριολέ. Μάλιστα. Διπλό στην Ξάνθη. Εσύ έχει φιλίες εκεί, γι' αυτό σε λέω. Εγώ τι έχω φιλίες. Έχω το Μαλεζά, αυτό έχω μόνο. Ο οποίος έφυγε από τον πάγκο, τον αφήσαμε και πήγε εκεί να τελειώσει την καριέρα του. Ωραία. Τι φιλίες έχω. Έχω ψέματα για να είμαι και ο σωστός. Ναι, ναι. Έχω δανεικό τον Μουλέν. Ναι. Okay. Αυτή είναι η φιλία μου. Okay. Μέσα και το από εκεί. Εντάξει, να κάνω. Παγορεύει να πάρω παίκτη. Όχι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πόσες ομάδες. Και ο Άρης έχει πάρει πόσες ομάδες. Δηλαδή τον Τόνσο που τον πήρε από τον Ατρόμητο, η φιλία, ας πούμε. Τι ή το, από τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει φιλικές σχέσεις, δεν πλήρωσε. Τι Τόνσο, τι. Δεν τον πήρε τον Τόνσο, τον Ψωμαλιά. Τον Τόνσο πρέπει να τον πετάξει στο Θερμαϊκό. Πολύ κακό σχεδιασμό του Άρη, τα είπαμε, έχει 9 ακραίους. Και δεν έχει δεύτερο αμυντικό χαφ. Δεν έχει δεύτερο τερματοφύλακα. Δεν έχει κομβικούς παίχτες. Το Διαμαντόπουλο, ναι, να το βάλεις ένα μπαρ με τον Ζίβκοβιτς, παρέα. Πάλι τον Ζίβκοβιτς έβαλες, και να αρχίσει, φέρε και φέρε και φέρε και φέρε και φέρε. Θες να πιάσεις τον Ζίβκοβιτς τώρα, έτσι. Για μπάλα δεν είναι αυτή. Και φέρε και φέρε και φέρε. Ωραίος ο Ζίβκοβιτς. Και φέρε και φέρε. Η ηρεμία μου έδωσε ο Ζίβκοβιτς. Τον είδα σε δύο εξόδους. Τι δύο εξόδους. Ωραία ηρεμία σε. Το φιλαράκι σου θες το καβατζώνεις, έτσι. Ε, φιλαράκι μου. Ε, πώς δεν είναι. Αφού δεν το γουστάρεις τον Πασχαλάκι. Έμπλεξε, ε, πώς δεν είναι. Έμπλεξε με την Τούνη, καλά να πάει. Ποια Τούνη, αφού το διέψευσε, λέει Τούνη. Τι έκανε. Λέει, μη με μπλέκετε σε τέτοιο. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Και ο Καρυπίδης έκανε δήλωση, θα ξεσκίσω τον Ολυμπιακό. Τι πάει να πει, ότι λέει ο καθένας. Και ο άλλος είπε το χρηματιστήριο θα πάει. Και ο άλλος είπε το χρηματιστήριο. 10.000 μονάδες θα πάει. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Έβγαλε ανακοίνωση ο Καρυπίδης, τίποτα για τη διαιτησία. Τι όχι, έκανε. Δεν έβγαλε. Όχι. Όχι, δεν έβγαλε. Εσείς όταν χάνετε από τον Ολυμπιακό εδώ. Βγάζαμε. Με τον κόκκινο. Βγάζαμε. Βγάζαμε έστω για τα μάτια του κόσμου. Πιο ξύπνη. Βγάζαμε. Υπό δευτερόλεπτα. Γέλα, έλα για να πάμε σχολικό. Ένας παράγοντας του Άρη, ο οποίος το 2012 είχαν πάει στον Ολυμπιακό και ζητούσαν βοήθεια. Το 12. Ναι. Τους λέω Μαρινάκης, εντάξει. Πήγαν τρεις ομάδες. Θα σας βοηθήσω, λέω Μαρινάκη. Αυτό που το έχουμε, από πού, από το σερβιτόρο ή από το κρεοπωλείο. Το κρεοπωλείο. Το κρεοπωλείο. Άμπραβο, να ξέρουμε. Τους λέει λοιπόν, εντάξει. Θα παίξουμε και ένα μάτς εκεί και τα λοιπά. Παίζουν ένα μάτς, παίζουν. Χάνει ο Άρης και βγάζει, λέει θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για, για τους τύπους μικροί. Και πάει η ΜΚΟ, όπως τη λένε αυτή η Λέσχη, ναι, 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 ναι. Ένας βλάξ εκεί που δεν ήξερε και λέει για τον Ολυμπιακό, τα στημένα, το ένα, τα άλλο κτλ. Παίρνει ο Μαρινάκης τηλέφωνο. Πάει αυτός. Ρε εσείς είστε ηλίθιοι, λέει. Πάει αυτός. Δεν ξέρετε, λέει, δεν συνεννοείστε, ρε ηλίθιοι. Και τέλειωσε λέει ιστορία. Μου θύμισε ένα ανέκδοτο, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν το μήνα σε 48 άτοκες δόσεις. Και αν έχεις ήδη iPhone, μπορεί να επιστρέψει την παλιά σου συσκευή και να κερδίσει έως και 729 ευρώ έκπτωση μέσω της υπηρεσίας Bring to Save. Ήρθαν λοιπόν εδώ τα νέα iPhone 11. iPhone 11 Pro και Pro Max να μας ξεσηκώσουν. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ραπ, Κουλ και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε. Έχουμε βέβαια. Πολλά μηνύματα, ναι, και διαμαρτυρίες. Τι, ποιος διαμαρτύρεται? Δεν θες τα μηνύματα, θες διαμαρτυρίες πρώτα. Πω ό,τι θες, παιδί. Βγήκαν αρκετές κυρίες. Α, να μία, έτσι τώρα για αυτήν. Και διαμαρτυρήθηκαν για αυτά που έλεγες όσον αφορά το κομμάτι της εμινόπαυσης. Θέλω να ακούσουμε και τον αντίλογο. Έλα εδώ, Σμαράγδα μου, πάρε το μικρόφωνο γιατί. Ναι, με πια με πήρα. Εσύ είσαι γραμματεία τώρα. Ναι, μέχρι τις 10. Δεν κάνεις εκπομπή σε γραμματεία. Μέχρι να έρθει η Λίλα. Η Λίλα, η Λίλα. Για να μην έρχεται εδώ από πολύ νωρίς. Ναι. Και τι έγινε, κορίτσι μου. Τίποτα, πήρανε κάποιες κυρίες. Εγώ το μεταξύ δεν σας παρακολούσα εκείνη την ώρα και άρχισαν να μου λένε Σμαράγδα, πάνε μέσα και πες το τι είναι αυτά που λέει. Τι είπα δηλαδή. Δεν είναι τα πράγματα έτσι και η επιστήμη έχει προχωρήσει και γεννάμε και στα 50 τώρα. Τι κάνουν, λέει. Και μετά την εμινόπαυση λέει είναι πιο ωραία τα πράγματα. Καλά, εμάς η μάνα μας.
Εμάς η μάνα μας μας έκανε στα 25 και βγήκαμε βλαμμένοι. Ναι. Αυτή θα κάνει στα 50 παιδιά, βγάλει κανένα κόκκινο. Τι λέει, μας τρελάνε αυτή τώρα. Φεύγω, παιδιά, φεύγω. 50 χρόνο θέλει παιδί να κάνει άλλη. Έχει σαλέψει ο κόσμος εδώ πέρα. Έχουν ανατραπεί, να πούμε, τι ισορροπίες της φύσης τώρα. Πήρε άλλη τηλέφωνο να σε πει ότι θα κάνει 50 χρόνο παιδί. Βλαμμένο θα βγει. Κοίτα να δεις τώρα, κοίτα να δεις. Το μηδίασμα του Καζαμπάκη. 25 χρόνο μας έκανε εμάς η μάνα μας και βγήκαμε βλαμμένοι. Βγήκαμε ραπτόπουλοι. Κάνει στα 50 χρόνια. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Βλέπεις ένα πούλμαν που πάει στα μοναστήρια με τις γυναίκες. Ωραία. Λες. Ναι, πάνε. Δηλαδή, πόσες από αυτές έχουν περίοδο. Πόσες είναι νέες. Δηλαδή. Δεν πάνε, όταν είσαι νέες. Πας πούλμαν για γούστα, δεν πας πούλμαν. Θα είναι καμία ταμένη πουθενά, ξέρω εγώ. Ναι, μία στις 50 μπορεί να είναι. Μία στις 50. Ναι. Τι είναι ωραία. Έχουν στείλει το γορίλα στα μνήματα, στο ναι. πόργο. Έχει τα παιδιά τα έχουν παντρέψει, έχουν κάνει εγγόνια και έχει πηγαίνουν. Έχει στείλει το γορίλα στα μνήματα. Oh. Ο γορίλας δεν πάω στο γιατρό. Βλέπω να βγαίνουν εδώ, γίνεται διαμαρτυρία μετά. Ο γορίλας, ξέρεις, μάγκας ο άντρας, δεν πάω στο γιατρό. Άμα και κάνεις χειροδύναμος, ναι. πάρ τον κάτω. Πάρ τον κάτω. Με το που το πάρει κάτω, το μόνο άγχος είναι πότε θα έρθει η σύνταξη, γιατί καθυστερεί. Ναι. Πάνε τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο ΙΚΑ, μαλώνουν, κάνουν να έρθει η σύνταξη. Έρχεται η σύνταξη. Άμα κάνει και αυτή για μια συνταξούλα, μπαίνει μέσα στο πούλμαν. Αρχίζει. Μονή Βλατάδων. Όπα. Μονή Λαζαριστών. Όχι, αυτή είναι εδώ απέναντι. Μοναστήρι. Ναι. Μοναστήρια εδώ, ναι. Χαμός. Η Χαρού, η Θεούσα. Είναι ο κύκλος της ζωής, φίλε. Εγώ τι είπα. Άμα τελειώσει, πάει στην Εμμηνόπαυση η γυναίκα, είναι για απόσυρση. Είναι ο κύκλος της ζωής. Μετά τα 50 κάνουμε άλλα πράγματα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, ψάχνει το Θεό, προσευχή. Ναι, αλλά άκουσε κάποιες 50 που βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν εδώ κυρίες και πάνε. Μια χαρά λέει. Πήρε μια στην κυρία, πήρε μια στην κυρία στην Μαράγδα. Ναι. Είπε κάνω παιδί στα 50. Εντάξει. Μπορείς να κάνεις άμα το παλέψεις. Πώς θα κάνει παιδί στα 50 και τι παιδί θα βγει. Και τι παιδί, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη το θέμα. Εσύ θα πάρεις τον Βαρέλα τώρα. Ναι. Και θα το βάλεις άλλα 3 χρόνια, 4. Ναι. Άλλους 2 χιαστούς και θα το βάλεις σε τελικό κυπέλλο. Όχι, ναι. Άμα πάθει άλλους 2 χιαστούς έχεις θέμα. Δεν σταματάς κιόλας. Και ο άντρας. Ναι. Να μην λέμε. Ο άντρας. Έκανε προστάτη εγχείρηση καθάρι. Γεια σας, τελειώσαμε. Μετά δεν κάνεις τίποτα. Να ξέρεις. Εκεί άμα βλέπεις, βλέπεις και δεν μπορεί να κάνεις. Αν κάνεις προστάτη, τέλος. Νησκοκό. Όταν κάνεις ολική αφαίρεση. Για πες, για πες λίγο. Δεν τα ξέρω εγώ. Άμα κάνεις ολική αφαίρεση. Ναι, του προστάτη. Δεν μπορεί να κάνεις έρωτα. Δεν μπορεί. Τελείωσε. Τέλος. Καθάρισε. Και να πάρεις και αυτά που σε δυναμώνουν, σε κάνουν ντούρο. Βρε του. Αυτό του Αστερίξ να μπει μέσα δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε check-up ναι. για να το προλάβουμε. Μάλιστα. Γιατί μετά μαθαίνουμε εμείς 40 άριδες. Θα βλέπουμε, ναι. αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο μάτι μετά. Θα βλέπεις μόνο. Ο κουμπάρος σου κατάπιελε τη γλώσσα μία φορά με τον Αντρέ. Θέλω να ξανακάνει κολοτούμπα άμεσα τον βλέπω λέει. Άντε βάλ τον εξτρέμ τον Αντρέ. Τον βάλει, σε ένα σμένα να κάνει τις τρίπλες σε κλειστό χώρο. Θα γιανούλη θα τον ελευθερώνει εκεί θα γίνει. Άμα τον ελευθερώνει ο Γιανούλης. Θα είναι φωτιά και λαύρα φίλε. Άντε να τη δω. Ο τριπλοσάγνος λέει φέρτε μας λέει το Μάγκατ. Ποιος ένικ τώρα σας Μάγκατ. Ναι, το Φέλιξ Μάγκατ. Ο Μάγκατ, ο μεγαλύτερος απατεώνας δεν υπάρχει. Ο Μάγκατ είναι πολύ ιδιόμορφη περίπτωση, παιδιά. Όχι, δεν είναι ιδιόμορφη, είναι απατεώνας. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Δεν ξέρω. Πού είχε πάει και είχε τον κυνηγούσαν με τις πέτρες. Εντάξει, ο Μάγκατ είναι αυτάρκης, είναι. Ο Μάγκατ είναι στον Άρη. Ο πατακός των προπονητών, πώς θα σου το πω. Ο Μάγκατ. Ναι. Απάτη μεγάλη. Ναι. Προπονητής ο Μάγκατ. Πάντως καλύτερα... λέει το ίδιο με τον Άρη λέει έκανε και ΑΕΚ. Τερζίο ένας, Κοστέλογο άλλος. Χ με τον Πάο κατά λάθος λέει ο ένας μπλουζάκια. Χ λέει και οι άλλοι. Επικοινωνιακά λέει το ίδιο πράγμα έχουν κάνει λέει και ο ΑΕΚ και ο Άρης φέτος. Ναι αλλά η ΑΕΚ σου ναι. λέει τρίτη θα βγω. Άλλο το γήπεδο. Τρίτη σύλλες θα βγεις. Τρίτη λέω εγώ. Το πρωτοσέλιδο της ΑΕΚ καθημερινά λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Τι να κάνει. Ο ναι. καθένας πουλάει πρέπει ελπίδα. Πρέπει να πουλήσει ελπίδα. Θα πουλήσει ελπίδα. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Πολιτής ναι. είναι. Δημοσιογράφος δεν είναι. Ναι. Οι δημοσιογράφοι είναι και πολιτές. Εγώ πάντως όταν δηλαδή φτάσουμε εμείς... στο πρωτοσέλιδο που θα πάμε σε λίγο δεν μπορώ να καταλάβω πού η ΑΕΚ φωνάζει γιατί αδικείται. Γιατί η ΑΕΚ πήρε ένα βαθμό από το δύο. Πού ένα βαθμό από τον ΠΑΟΚ με το φάλο στον Αγούσο που δεν το έδωσε ποτέ. Έτσι. Στη Λάρισα έχει γίνει πέναντι στον Ουάρντα που δεν το δίνει ποτέ. Γιατί φωνάζει η ΑΕΚ. Γιατί ποιος είπε ότι φωνάζει η ΑΕΚ. Πάμε σε πρωτοσέλιδα που θα πάμε τώρα. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα να δεις τι γίνεται σε πάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα τώρα και μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ακουστούν και οι κυρίες που θέλουν, έχουν αντίθετη άποψη. Να τα δούμε όλα. Να μας πούν τι δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή να συγκριθούν με τις 30 τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Τι να κάνουν οι κυρίες. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας. Εγώ θα συγκριθώ με ένα 25 χρονών. Όχι. Είναι δυνατόν. Η ζωή είναι ένα κύκλο. Πάω στο γυμναστήριο με 25 με πλακώνει. Σωστά. Α, όταν ήμουν εγώ 25, έδωσε εσύ τον 50. Τον πλάκωνα, ναι, τι να τον κάνω. Η ζωή είναι ένα κύκλο. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, τόσο καταλάβουμε. Γεννιόμαστε μωρά, καταλήγουμε μωρά ουσιαστικά πάντα. Χωρί δόντια δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Ας το αντιληφθούν οι κυρίες που νομίζουν ότι στα 50 είναι εγκόμενες. Όχι. Να τελειώνει το θέμα τώρα. Κόμενες, άλλη τώρα. Κόμενες είναι από τα 15 και μετά μέχρι τα 25. Μετά τα 30 αρχίζουν μπαίνει άλλη διαδικασία. Μέχρι τα 40 είναι εγκόμενες. Ναι, δεν μπορεί να πα γκόμενα, φίλε, στα 40 να φορά τα ρούχα, φορά ένα 20. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να το φορά, να φορά σκουλαρικά για
θα μου τώρα πήρε τηλέφωνο η κυρία, θα κάνει παιδί στα 50 ναι. Και αυτός ο μπαμπάς πόσο θα είναι. Και αν πεθάνουν δηλαδή θα μείνει ορφανό το παιδί, θα μου πεις ο Βουτσάς έκανε. Έκανε ο Βουτσάς, ναι, αλλά Βουτσάς, έκανε. Ο Βουτσάς έχει 12 σπίτια και κάνα 2 εκατομμύρια στην άκρη. Δεν είναι το ίδιο με εμάς. Ο Βουτσάς χώριζε με τη γυναίκα. Την άφηνε και ένα σπίτι. Την έδινε ένα σπίτι και 100.000 ευρώ. Και... ενώ ο άλλος χωρίζει και πλακώνεται 200 θα σε δώσω, 300 θα με δώσεις. Ευρώ. Ναι, άμα είναι να πλακώνεσαι 200 και 300, μην χωρίζεις. Κάσε και στο άλλο δωμάτιο. Τι 200 μπράβο, και 300. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Τα κοινωνιολογικά σου είναι υπέροχα. Δεν με πιάνεις αμέσως. Μα δεν μαλώνω μαζί σου. Μαλώνω για τα ποδοσφαιρικά. Μα μαλώνεις. Ναι, αλλά εδώ πέρα τι να σου πω, αφού είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτά είναι. Έχω και 3.000 ένσημα παραπάνω. Αλλά, από εμπειρία. Αλλά, ναι. Βάλε με μέσα, λέει. Ποιο ο Χατζηγιοβάνης. Βάλε με μέσα. Ναι. Αυτόν τον κάψανε φέτος, δεν τον έχουν. Ο Χατζηγιοβάνης. Τώρα ψήνεται και τον βάλανε μέσα. Τι έκανε. Έλατε, δεν ξέρω. Θα βγουν, λέει, όλοι κερδισμένοι αν παίξει ο Χατζηγιοβάνης. Τώρα ψάχνω τον Πανέκο γιατί η ομάδα δεν πάει καλά. Τι Χατζη Γιοβάνης, μωρέ, έχει 0-0 με τη Λάρισα. Έλα. Πώς τη λένε, την Ξάντ. Την Ξάντ. Επειδή δεν έχει σεντερφόρ, έχει το Μακέδα. Το Μακέδα. Κάνει τον Ινιέστα και Τσάβη, τον Κουρμπέλ και το γιο σου, το Δόνι. Του ανεβάζει απάνω να πατήσουν περιοχή. Τα παιδιά αυτά δεν το έχουν. Ναι, δεν κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που δεν μπορούν. Δεν το έχουν. Του ανεβάζει, του ανεβάζει. Μέτρη. Πάει το Μάτσο 85. Μέτρη. Γύρνα, πάρ τον πόντο και τελείωνε το Παλαθηναϊκούληση. Σοκ με Βαρέλα, τα δεδομένα για Μπαρτζόκα, έχει κάποια άλλα χτυπήματα. Τι Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έδιωξε τον Μπλατ. Ο Μπλατ? Πού είχε τον Αμερικάνο. Τον δεν τον έδωξε, με είπε ο ρεπόρτερ, έφυγε, ναι, λέει. Έφυγε, λένε κάποιοι άλλοι, κάποιοι λένε τον διώξανε. Ναι. Δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός, τίποτα. Τον έχει κατά πιο πάνω στο μπάσκετ, δεν υπάρχει. Είναι μοναρχία. Τον διέλυσε ο μοναρχία, ο Τράκη, ο φίλος. Ο Τράκη, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταλήτης και έχει Ελαράμπι και Γκερέρο και τον Μάρτιν στο πρωτοσέλιδο. Τα πάνε ο καλά. Μάρτιν, άμα πάρει 10 κιλά, 15. Ο Μάρτινς. Ναι. Είναι ίδιος ο Ζεράρ Ντεμπαρτιέ, να πούμε. Συμφωνώ, ρε φίλε. Το μοιάζει πάρει... πάρα πολύ. Δηλαδή, άλλες... και χοντρή φωνή. Άλλες 30 φιάλες μέχρι, ναι, το τέλος της χρονιάς ουίσκι. Ναι. Έχει πάρει 10 κιλά, έχει γίνει ο Ζεράρ Ντεμπαρτιέ. Τον έχει ακούσει πώς μιλάει. Το χοντρή φωνή. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο λαιμός να βγάλει λεπτή φωνή. Πολύ χοντρή φωνή. Χοντρόφωνος. Δίνει λύσεις ο Μελισανίδης, δρομολογεί εξελίξεις για το γήπεδο. Σημερινή συνάντηση λέμε με την περιφέρεια για την υπογειοποίηση αυτή την περίφημη ακόμα τρέχουν. Μην νομίζετε, τα γήπεδα αργούνε. Θέλουν χρόνο. Το πάτε... δικό σας πού πάει? Το δικό μας περιμένουμε το χαρτί μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Του 19. Ναι. Ποιο, από ποιο περιμένουμε το χαρτί? Από να περάσει τροπολογία στην και το ψέμα που είπαμε εδώ. Ποιο είναι το ψέμα πάλι? Ότι έκανε χειραψία ο Σαβίδης με τον αυτόν. Έκανε. Εμένα με είπε τύπης, ο Φερέτης που ήταν εκεί. Και άλλοι βγήκε εδώ το ρεπόρτερ. Άκουσα και εγώ το ρεπόρτερ. Ο Φερέτης ήταν εκεί ούτε που τον είδε, λέει. Κάναν χειραψία να είχαμε να λέγαμε. Ούτε και κοιτάχτηκαν. Είναι αυτό το τέτοιο που. Ο Φερέτης ήταν εκεί γιατί, ναι, έχει σχέσεις καλές με το Μητυλινέο. Το ξέρω, ναι. Εμπορικές και επαγγελματικές. Έχει πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Ο Φερέτης με είπε εμένα προσωπικά. Μαζί ήμασταν. Α, μαζί ήμασταν. Ναι, ναι, ναι. Ούτε που τον είδε, λέει. Αλλά βγήκε εδώ στον Μπούζο το μεσημέρι ένας εκεί που ήταν μέσα στο πάλι. Είπε, λέει, κάνα μια χειραψία τύπης. Ποιος ήταν, Σαλτσαδόρος ήταν. Ούτε κοιτάχτηκαν, λέει. Σαλτσαδόρος ήταν. Εντάξει. Εντάξει. Και πανηγυρίζαν οι παοξίδες, έκανε χειραψία. Καλύτερα που δεν έκανε χειραψία. Μπορεί να έπεφτε το αεροπλάνο που έκανε χειραψία τώρα. Σωστό. Σωστό. Μητσοτάκης τώρα, Χρυσούς Λαμάς τώρα. Καλύτερα που δεν τον έδωσε. Έφευγε, δε ποιος μιλάει εδώ. Το Μητσοτάκη Χρυσούς Λαμάς. Οι 100 μέρες του Αμπέλ έχει ένα θέμα η Sport Day και τελευταία ευκαιρία είπαμε για τον Μολό. Ο Μολό, ο οποίος είναι πρωτοσέλιδο και στην πράσινη. Μωρό είναι. Μολό, ο Μολό. Μολό. Ο Γάλλος αυτός, ο οποίος θα έχει κάνει ανάκατα. Στις προπονήσεις δεν πάει. Θυμώνει, τραβώνει, μα το βάζει. Στον Πανέκο. Ωραία, αν ο Μολό ήταν στον ΠΑΟΚ, λες, θα κάνει τα ίδια. Δεν θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι προβληματικός παίκτης ο Μολό. Ναι. Το ξέραμε ότι είναι προβληματικός, γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα. Καλά, γιατί σαν παίκτης είναι πολύ καλό. Τόσους προβληματικούς που είχατε πάρει από τον Γκαρσία και μετά, δηλαδή τι. Πλέον έχει αλλάξει η ομάδα από τον Γκαρσία. Δεν είχατε προβληματικούς. Όχι. Ο Γκαρσία ήταν προβληματικός. Ο Γκαρσία ήταν διόμορφη κατάσταση, δεν ήταν προβληματικός. Τέλος πάντων. Σαν παίκτης. Σαν προπονητής βλέπω διαπρέπει. Σωστά. Έτσι. Και για μένα μετά τον Αμπέλ, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα για το σχηματάκι, θα πάμε να φάμε έτσι. Θα πάω να φάμε με τα κορίτσια μας. 2 Νοεμβρίου. 2 Νοεμβρίου. Εσύ με την. 3 Νοεμβρίου, Κυριακή. Δευτέρα. Ναι. 3 Νοεμβρίου. 4. Θα πάρω τη Λορέν. 5. Θα πάρει τη Μίνη. Θα πάρω τη Μίνη. Ωραία. Και τα δύο σκυλάκια τώρα δεν ξέρω. Κορίτσια είναι αυτή. Λες να τα βρουν ή θα μαλώνουν. Γιατί θηλυκό με θηλυκό. Η Μίνη η ψυχούλα είναι. Δεν και μαλώνει. Η Λορέν δεν μαλώνει με κανένα. Δεν μαλώνει μόνο με κανένα. Παιχνίδια θέλει να κάνει. Παιχνιδιάρη. Τη Μίνη δώσει την αφάει. Α, εντάξει, θα τα βρουν τα κορίτσια. Γιατί με τα κορίτσια ξέρει είναι δύσκολο. Οι άντρε θα βρίσκουν, οι γυναίκε δεν θα βρίσκουν εύκολο. Τώρα μετά σκυλιά. Εμένα Μίνη παίζει με τι γάτε. Εντάξει, και εμένα η Λορέν. Μια χαρά έχω. Χαϊβάνι. Βολικά σκυλάκια. Βολικά σκυλάκια. Καλά παιδάκια. Ναι. Λοιπόν,
Πασκουάλ, Σοβάδος και Μπαρτζόκας για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού Live. Και έχει ένα θέμα που ο Κουκουλάκης λέει αθώνει και δικαιολογεί το σκουλά. Για το offside που ζήτησαν του Παναθηναϊκού. Ποιος είναι ο Κουκουλάκης? Κουκουλάκης είναι ο αρχιδιαιτητής, αυτός που είναι υπεύθυνος για τον VAR. Ο Κουκουλάκης, ναι, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός και είχε τα όπλα ο Βαρδινογιάννης, κάκα έκανε ο Κουκουλάκης. Έκανε κάκα, τώρα δεν κάνει. Γουράκηδες, Κουκουλάκηδες, Ζλατάνι. Ναι. Ζλατάνος έφυγε από τη ζωή. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να του πάει ένα. Πώς το λένε? Ένα Στεφάνι, ναι. Ο Πάοκ έπρεπε να του πάει ένα Στεφάνι. Ο Πάοκ? Ο Άρης δεν έπρεπε να του πάει. Ναι, σωστά. Ναι. Τι τρέχει με τον Βέρντε? Αυτό το Βέρντε μας άλυσε ένα καλοκαίρι. Ο Βέρντε, τσάκ, δεν παίζει. Άστο να πάει παρακά. Ναι. Εξετάσει κάθε μέρα ομολό. Ο Ένι για πάγκο του Άρη και ο Ρίξ για σου. Αυτά είναι τα χτυπήματα που έχει. Ο Ένι και έγινε να δουλέψει 6 χρόνια, 5 χρόνια. Τον είχε βοηθό ο Χαριστέας. Τζάμπα θα τον πάρει ο άλλος. Δείχνει. Ναι, προκαταβολή και τέτοια. Θα έχω και τον Τερζή βοηθό. Καλός είναι ο Τερζή βοηθός. Δείχνει προβληματική επιλογή. Έτσι. Τώρα, αν θα βγει, συμπορεί, γιατί ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά δείχνει ότι τα δεδομένα δεν είναι καλά, ρε παιδί. Πάει, τελείως. Ναι. Λοιπόν, φως. Φως. Μπαρτζόκα, ο κόσμος θέλει Μπαρτζόκα, αλλά τι θα είναι πρέ... ο Μπαρτζόκας, ο προπονητής, αυτός που μοιάζει με τον. Με τον Μίστερ Μπίν. Μίστερ Μπίν. Καλός είναι. Βρίζει αυτός, θεία χαμός, δεν ξέρω, θυμάσαι που έβαζε. Αφού βρίζει, είναι καλός άνθρωπος. Αρέσει. Άρα είναι ευφυής. Έτσι θα το. Σωστό αυτό, όσοι βρίζουν. Αλλά αυτός βρίζει τα θεία, μπορεί να βρει άλλα πράγματα. Γιατί σε πειράζει ένα τέτοιο. Εντάξει, μπορεί να άμα θες να βρει, βρει. Πες άλλο, όπως έβριζε. Ποιος έβριζε, ο μπαμπάς σου έβριζε θεία κι αυτός. Ανέβριζε, λέει. Έβριζε, θυμάμαι το. Την ιστορία που πήγε κάποιος που λέει έβρισε τον Χριστό και ποιον έβρισε μετά την Παναγία. Τα κάνατε μη πότι. Τον πήραν τηλέφωνο να πούνε ότι εγώ έβρισα τον Χριστό. Εσύ έβρισες, εσύ έκανες τέτοια πράγματα, δεν το πιστεύω. Στα 16-15. 16, καλά έκαναν. Και πήρε ο άλλος να με συμβουλεύσει, ναι, ότι αν ξαναβρίσω τον Χριστό θα μου κάνει έρωτα την Παναγία. Μάλιστα. Τώρα τι να πεις τώρα, άλλος χειρότερος. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σέντερ μπακ δεκαετία του 60 έπεσε. Τι θέλει να κάνει. Στον Πάοκ έπεσε δεκαετία του 60. Στα γύφτηκα από πού πέρασε ο καλά, στον Άρη, στον Πάοκ. Στον Άρη. Στον Άρη, πέρασε ο καλά. Είχε ομαδάρα ο Άρης. Βέθηκε εκεί πιο πολύ. Στον Πάοκ όταν έπεσε η ομάδα ήταν μέτρια. Ναι, στον Άρη ήταν ομαδάρα. Σωστά. Έπαιξε σε ομαδάρα. Μεταγραφή βόμβα λέει. Ο βασικό από τα 19 στην εθνική, κόκκινο ο Κωστή. Ποιο Κωστή? Ο Κωστής, σκέτο, αυτός πρέπει να είναι ο Κύπριος, το ταλέντο το μεγάλο. Κύπριο. Με αυτό ασχολούμαι 19, σαν τον Λοβέρα. Θυμάσαι τον Λοβέρα που τον πήραν ακόμα και δεν τον έχουμε θα δει. Θα πάρουν Κύπριο που το λένε Κωστή. Κωστή, ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός, ναι. Για πότε δηλαδή θα τον πάρει? Θα τον έχει, ξέρω από τον Γενάρη. Τι είναι αυτό τώρα πρώτο σέλιδο? Καλύτερα γράψει για τον Κουφοντίνα, περισσότερα θα πουλήσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος. Ολυμπιακός, πρέπει θα... να το αντιληφθούν πλέον και οι Ολυμπιακοί ότι μετά την είσοδο στο Champions League δεν πήρε ουσιαστικά τίποτα. Πήρε τον Μπετζιά δανεικό, γεια σα. Και τον Λοβέρα που θα το δούμε σε 2-3 χρόνια. Ρε. Πήρε ένα πέναλτι, έπρεπε να φέρει χί με την Τρίπολη. Ναι. Ο Άρης σαν την γλώσσα κάθισε να κοκορίσει τα αυγά. Πού έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα? Τι έκλεισε? Στην Ελλάδα δεν έπαιξε. Έπαιξε με την τότε να μπει. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό τον έκαναν έρωτα να πούμε και τα κουτάβια που ξάδι που και γεννάνε, δεν τον κέρδισε. Και δεν τον κέρδισε τώρα. Ποιος Ολυμπιακός? Σέρνεται. Σέρνεται κι αυτός, ναι. Σέρνεται. Ναι, ναι, ναι. Ποιος Ολυμπιακός? Αλλάζει τίποτα και έχει δόνει και το μολό. Στην πράσινη σήμερα. Άντε τώρα να είσαι εσύ παιδί. Πού 8 να χρονών, τώρα εδώ να 8 χρονών κοριτσάκι να περάσει από το περίπτωση και να δει τα μούτρα του Δόνη. Θα πα στον ψυχολόγο την αδερφή του Κουλιανού. Έτσι. Να τη δώσει ομοιοπαθητικό φάρμακο. Κανονικά, αλλά ο μολό είναι ωραίο παιδί όμω. Ομολό. Ναι. Ομολό, άμα τον κάνει τρελογράφημα. Ναι. Εμένα με περάσει με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Εννοείται. Τι λε τώρα δεν ομολό. Και έχει το μάτι που γυαλίζει. Πάμε και στην ΑΕΚ. Μας αυτοί μας κλέβουν, εμείς τι κάνουμε? Αυτό είναι το προτσέλιδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, σήμερα που έχει λαϊκή. Και λες, ζεις σε αυτόν τον κόσμο ή σε άλλο κόσμο? Στην Περεβού έχει λαϊκή. Έχει, Περεβού Τρίτη σήμερα. Ναι, ωραία. Έχει. Έτσι και ξεφύγουν οι σακούλες. Πάρτε μια ώρα για σπορ, τυλίξτε τα ψάρια μέσα. Τι είναι αυτή η αηδία? Ποιος σας κλέβει, ρε? Αυτοί μας κλέβουν, εμείς τι κάνουμε? Είναι βρε 3-5-2 πες, ναι, για να σωθείς. Πετά τον εικονό μου τρίτο στόπερ για να πάρει το χ με τη Λάρισα. Μου στέλνει ένα μήνυμα χθε. Λέει τον έβαλε, λέει, γιατί ήταν το παιχνίδι rock and roll. Ένα αέξι. Και ανατί λέει ψηλό, λέει μπορεί να πηδήξει στο κόρνερ. Να βάλει κανένα σημείο. Εντάξει, εντάξει. Τελειώνεται, φωνάζω για το γήπεδο με Λισανίδη και Λισάνδρου για το θέμα, είπαμε, τη υπογειοποίηση. Μάλιστα, μάλιστα. Η ΑΕΚ παραπονιέται ότι την έχουν κλέψει και εγώ λέω δύο φάσει που πήρε βαθμού η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να έχει αδικηθεί σε κάποιε άλλε. Η ΑΕΚ μέχρι να γίνει το γήπεδο τη θα είναι στην περίοδο χάριτο. Μόλι γίνει το γήπεδο. Πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό όπως με Μπάρνο. Δεν βλέπω να τελειώνει το γήπεδο ούτε του χρόνου. Δηλαδή και του χρόνου τέτοια περίοδο θα συζητάμε. Εμείς είναι... το δικό σου γήπεδο όταν θα γίνει θα ζούμε.
100%. Να είμαστε γεροί μόνο, μην έχουμε εξωγενείς παράγοντες. Εγώ αλλά... δεν λέω να περάσει καμία νταλίκα από πάνω μας. Ναι. Α, πάνε όλα normal, θα ζούμε. Θα ζούμε. Θα ζούμε, ναι. Φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Άμα ζούμε. Και πρωτοσέλιδο Μέτροσπορ, έχουμε το Δρεπάνι, για τον οποίο δεν είπαμε πραγματάκια. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ. Ναι. Τώρα, άμα κοριτσάκι 8 χρονών πάει. Σβιντεύσκι. Στο πέμπτο χειρίτσο Σβιντεύσκι. Δηλαδή, ναι. Η μαμά βοήθεια ο Δράκος του παραμυθιού. Έλα, μωρέ. Εντάξει, λοιπόν, ο οποίος έχει 9 γκολ στο πρωτάθλημα σε 22 τελικές. Έχει 12 γκολ σε 24 μάτς. Και όλη η Πολωνία ασχολείται πλέον μαζί του. Άδικα. Όχι άδικα. Άδικα. Ο άνθρωπος έχει το άγγιγμα του. Και γρήγορος είναι. Και γρήγορος δηλαδή είναι. Και εκτελεστής είναι. Ο Ακπόπ λες είναι γρήγορος. Είδες τον γκολ που έβαλε ο Σφιντεύσκι το δεύτερο στην αντεπίδεση. Ότι έτρεχε πιο σχεδόν την ίδια ταχύτητα με το Λιμιό. Γρήγορος. Και είναι και ψηλός. Έτσι δεν είναι ποτέ. Και ελαφρικό καλός και ψηλός. Σωστά, σωστά. Ο Τσούμπα απλά υπερτερεί στο να μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να τζαρτζάρει, να κάνει κίνηση από έξω προς τα μέσα. Ο Σβιντεύσκι αυτό δεν το έχει. Μπορεί να κινείται χωρίς την μπάλα πολύ καλά. Αλλά να πάρει, να την κουβαλήσει την μπάλα ο Σβιντεύσκι δεν μπορεί. Ο Τσούμπα το κάνει. Μπορεί να την πάρει μπάλα από το κέντρο. Καλά, δεν τη αγωγή. Εσύ έχει χαφάρε να την κουβαλήσει. Μια χαρά έχω ακούσει, το έχω Μαουρίσιο τώρα. Έχει χαφάρε τώρα, έχει ανάγκη το φόρ να κουβαλήσει την μπάλα. Μα ζώχνει ο Ιχολήπτη, πήγε και μισή. Θα επιστρέψουμε, αλλά πριν να επιστρέψουμε για το τελευταίο μοιωράκι. Καμιά κυρία που κάνει μοναστήρι πριν να διαμαρτυρήσουμε. Και θα του αφήσουμε να δουν τι θα μα πούνε εργο. Αν σταματήσει εκεί το έργο, πάμε η εκκλησία. Μπάμα η Θαράπης. Έτσι είναι ο κύκλος ζωής, είπαμε. Αγιοφανουρόπιτες. Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Στείλαν και το γομάρι στα μνήματα. Ναι. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είπαμε, κύκλο κάνουμε. Λοιπόν, όλα να ξέρετε πάντως ότι γίνονται απεριόριστα με το WIT1. Γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακετάκι μας. Και έτσι δεν πρέπει να σκέφτεσαι αν τελειώνει ο δωρεάν χρόνος ομιλίας ή αν θα χρεωθούμε επιπλέον για να μιλήσουμε στα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής μας. Μάθετε λοιπόν όλα τα προνόμια που μπορείτε να απολαύσετε. Έχετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στο volton.gr, θα καλέσετε στο 11300 και θα ζητήσετε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Τέλος πάντων, εκτός από τις δουλειές του σπιτιού, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν Volton.gr ή καλείτε 11300 για να μάθετε αν υπάρχει πλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή και ποια είναι τα δικαιολογητικά για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One. Ραπ, Κουλ και Καζαμπάκα, η τριπλέτα εδώ στο Μετρόπολης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, θα ανοίξουμε και γραμμές, Κωνσταντίνε μου. Τι γραμμές, ρε, δεν έχει μπάλα. Ο Βαρέλα. Εντάξει, δεν έχει μπάλα. Κάθισε εκεί πέρα κάτω. Έχουμε άλλα θεματάκια. Εντάξει, έχουμε προπονητή στον Άρη τον ψάχνουμε. Βέβαια, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα οι γυναίκες εξυγχρονίστηκαν. Πάνε, φτιάχνουν φρύδια. Βάζουν νύχια. Φτιάχνουν. Τις φλέβες σηκώνουν που είναι από κάτω, τα στήθια. Έτσι και εγώ γίνομαι Μάρλον Μπράντο. Μάρλον Μπράντο. Λοιπόν, 90-90-90. Να κάτσω στην καλύβρα, με φτιάχνουν τα φρύδια, τα μαλλιά. Έχει αλλάξει η κοινωνία μας γενικότερα, ρε φίλε. Έχει αυτά, κάνουμε χαλάω, αμασαζάκια, μποτοξάκια. Κάνεις διάφορα για να ξεφύγει. 5 χρόνια τα κάνω αυτά. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 90-90-90, ανοίγουμε το κέντρο. Ένας φίλος μου είπε: Κουλ, πάρα δει τον Τζόκερ. Και από ό,τι είδα πριν από λίγο, έκανε ρεκόρ προσέλευση κοινού χθες το βράδυ που είχαμε την Αβάν. 23.000 εατές κατευθείαν, έτσι, ταινία Τζόκερ. Για την ταινία Τζόκερ ήρθε στην Ελλάδα, πάμε να τη δούμε. Και τι είναι, κάνω διαφήμιση την ταινία. Όχι, πάνε τη δούμε, φίλε. Τι σ' αρέσει, δεν βλέπει. Πρέπει να το κάνω διαφήμιση αυτό. Ποιο να κάνει, το έργο ρε σικά. Γιατί το κάνω. Άμα είναι καλό έργο, γιατί να μην το κάνω. Γιατί να το πω, δηλαδή, εγώ τη μαρμίτα μου την κάνει διαφήμιση ο άλλο. Για πάμε, πάμε στο τέτοιο. Ένα καλό έργο να το δει ο κόσμο. Τι καλό έργο. Ποια μαρμίτα και σε πλήρωσαν. Όχι. Α, πάμε πνιγούν έργο. Άμα δει κάτι καλό, δεν το λε στον κόσμο. Άμα πέρε κάπου καλά, δεν το λε. Και τι απάγαζε. Για πάμε στον κόσμο. Όταν παίρνω καλά, πληρώνω. Θα το κάνω διαφήμιση δωρεάν το έργο. Φαγώθηκε με διαφήμιση. Είναι έργο παγκόσμιο. Βρέχουμε 50 διαφήμιση. Θα βάλω και τζάμπα την άλλη. Δεν είναι διαφήμιση αυτή η αγορά μου, είναι θέαση. Τι αυτό θέαση. Έχει να κάνει με κάτι που. Ας το πάρει τον Gold Ball να δώσει 5 ευρώ. Θα το έχουμε. Άσε με καημένη τώρα. Για πάμε τώρα εδώ, έλα να δουν οι γυναίκες να σε ξεφωνήσουν τώρα. Ποιες γιατί τι συνείπε σήμερα. Αυτές τα μοναστήρια είναι πρωί-πρωί. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, ναι. Άμα το πάμε έτσι το έργο. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, αγόρι μου, άντε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, καλημέρα, αγόρι μου, έλα. 26 ώρα παοξή Στραβοστόμη που ξέρει λίγο ποδόσφαιρο. Για να σε ακούσουμε, ρε Στραβοστόμη. Κύριε Ραπτόπουλε, τι σας είπε ο σερβιτόρος για το Ξάνθη Άρης. Διπλό. Διπλό, ε. Διπλό. Από εκείνη την έδρα
Μόνο ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Τους αλλά... περιμένουν. Αλλά κοίταξε να δεις. Τους περιμένουν. Το, κοινό... το παράρτημα Β και την κεντρική ομάδα. Α... που πέρσι με τον Τζίλο τα ξεχάσατε. Μα... διπλό. Από πού διπλό κύριε Ραπτόπουλε. Το κοινό συμφέρον. Το κοινό... ποιο κοινό συμφέρον. Αυτό δεν μπορεί ένα να αυτό. Δεν δεύτερο. Να τρία πράγματα θα πω. Κύριε Κουλιανέ, χθες είπατε κάτι για τον Όφη. Ότι δεν τον έχω σίγουρα εγώ. Ποιο θα περάσει πιο εύκολα από τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός από τον Γεντικουλέ που πέρσι έκανε κλαρίνο. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα περάσει πιο εύκολα από τον Όφη. Ναι. Και πέρσι πώς έχασε και εγώ τους έριξα τρία μπαλάκια στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινες πίσω. Στραβοστόμινα ακολουθεί την επικαιρότητα. Έχεις μείνει πίσω σε σχέση με πέρσι. Άλλαξαν τα δεδομένα, δεν μένουν όλα τα πράγματα ίδια. Ωραία μπάλα βλέπετε στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, ωραία, μισό λεπτό. Ωραίο ποδόσφαιρο έχετε. Ποιος είναι φίλος, ποιος είναι παράδειγμα. Περίμενε βρε, περίμενε. Μισό λεπτό. Περίμενε, ναι. Περίμενε. Άλλαξαν... αν άλλαξαν τα κόρια κύριε Κουλιανέ, ναι. Ο Όφη γιατί έριξε το παράρτημα 3 του Ολυμπιακού 4 μπαλάκια προχθές. Ποιο ωραίο παράρτημα. Το Πανιόνιο, γιατί τον έριξε 4 μπαλάκια τον Πανιόνιο, γιατί με θέλετε... δεν βολευόντουσαν, όχι. Με διπλό δεν βολευόντουσαν όπως έλεγε ο Ραπτόπουλος. Όχι, δεν βολευόντουσαν. Θέλει να μπει σαν play-off Όφη και μπορεί να το θέλει και ο μεγάλος. Δεν κατάλαβα, ο Πανιόνιος είναι ψιλοκαμένο χαρτί, άσε που έχει και ένα βαθμό ο Πανετολικός. Επόμενος, ωραίο καλημέρα. Ωραίο πρωτάθλημα έχετε εδώ στα Βαλκάνια. Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Πολύ αυτό σχολιάζουμε, ρε Κωνσταντίνη. Ρωτάει ο ξαδερφούλης, ναι. Τι γνώμη έχεις λέει για την Τούνη, αν ταιριάζει καλύτερα με Πασχαλάκη Παπαντονίου. Η Ντούνη. Κουσκουσιάρικο ερώτημα. Η Ντούνη δεν ναι. είναι για δεσμό. Δεν η είναι Ντούνη για είναι να την έχεις φιλινάδα ένα μήνα. Να και να περνάς καλά. Θέλω να κάνουμε έρωτα εσύ μια γυναίκα άλλη. Α, και άλλη, δεν ναι. θες μόνο τη και την Ντούνη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θέλω έχω ένα φίλο μου. Θέλεις να κοιμηθούμε και οι τρεις μαζί. Έτσι, όμορφα πολιτισμένα. Ναι. 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 Μετά από ένα μήνα ναι. βαρέθηκες. Ναι. Βαρέθηκες. Ναι, αλλά πες μου, φίλε, γιατί θες και τη φιλινάδα. Δεν μπορεί να πάρει μόνο τη μία για να πας. Πάνε ένα μήνα στι Μαλβίδες, βγάλ τα μάτια και γίνε εδώ και λες δεν θέλω άλλο. Γιατί η Ντούνη είναι μια γυναίκα που στο βγάζει αυτό. Α, σε βγάζει τέτοια πράγματα. Που παίρνει τηλέφωνο την Πασάκου 50 ετών. Θέλει να κάνει παιδί. Ναι. Άμα την πεις μωρό με καμιά φιλινάδα να κάτσουμε και στο κρεβάτι, θα σε πει 40 μέρες μπάνιες θα τρως, θα πας τιμονίες σφιγμένου να παίρνεις κάμψεις ναι. και θα κοιμάσεις στην αποθήκη. Άντε βρε τώρα που παίρνουν και τηλέφωνο. Ωραία, για πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Νάτος. Καλώς όνα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σένα. Μάλιστα. Εφόσον το διπλό στο Χαριλάου το είχε δεμένο ο Ολυμπιακός. Από ό,τι λες. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, κύριε μου. Είπα εγώ ότι ήταν δεμένο. Μ' άκουσες να λέω. Αυτά τα λέει το SDNA και κάνει μήνυση ο κύριος Καρυπίδης στο SDNA. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε. Εμένα μου είπε ότι είχε μια έμπνευση στις τουαλέτες του ξενοδοχείου ο σερβιτόρος ότι θα είναι διπλό και over. Πρώτος μάγκας. Τι να κάνω τώρα, εγώ σου είπα ότι είχε. Αυτά τα λέτε εσείς, κύριε. Κόψτε τον κύριο. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ πολύ, κύριε. Θέλω να τον ακούσω, θα δω τι θα πει. Κάτσε κόψτε τον. Δεν είπε τίποτα. Τροπή να λέτε τέτοια πράγματα για τέτοια μάτια χωρίς να έχει. Δώστε τα στοιχεία σας, κύριε. Φρε, φτάνει. Α ακούσω να δω. Ρε, πολύ βόλο. Για να δούμε τι θα πει. Έλα, κύριε μου, να σε ακούσουμε. Η ερώτηση είναι γιατί ο Ολυμπιακός θα θυσιάσει την Ευρώπη. Εφόσον και το πρωτάθλημα θα σταματήσει μετά, αν πούμε ότι έχει. Κουράσει τους παίκτες του. Γιατί να απαντάω. Το διπλό, ναι. Απαντάω. Για τον ίδιο λόγο που έπρεπε να σταματήσει να πιέζει στη Λάρισα ο Βιερίνη να μην ξακατευτεί, για τον λόγο που έπρεπε ο Βαρέλα να καθίσει κάποια μάτσα απ' έξω ο Ίγνασο να μην ξακατευτεί, για αυτό το λόγο. Μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Ναι, μακροπρόθεσμα σου σταματάει ήδη. Ναι, σου λέει μην πάθει κανένας κατητής και έχουμε και θεματάκια γιατί μπορεί να τέτος ο Βαλμπουένα. Και αν έπαιζε δύο μπορεί να ήταν επιρρεπής. Ο Βαλμπουένα είναι 35, τραβήξει δύο σπριντ, θα του έρθει ο προστάτης στον Αστράγαλο και μετά ο Ολυμπιακός μπάμπαλα να πούμε. Ναι. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, γόρι μου. Δηλαδή, λέει ρε, εσύ, Ραπτόπουλε, να πούμε, δηλαδή, πρέπει να έχω τον Βαρέλα για να κερδίσω Λαμία και Βόλο, που δεν θα παίξει δύο μάτς, τρία τώρα που θα χάσει. Βόλο, Πανετολικό και Ξάνθη και με μένα center back θα κερδίσει. Μάλιστα, ωραία. Πάμε καλημέρα στον επόμενο. Ναι, ναι. Γεια σας. Καλώς ο να, καλώς ο κύριος. Καλά είμαστε, εσείς. Ήθελα να πω για την πρόταση που έκανε μια γαλλική ομάδα για τον Γιαννούλη. Η Ρεν την έκανε συγκεκριμένα. Ναι. Προφανώς αυτή η πρόταση δεν πρέπει να ισχύει γιατί εγώ αν ήμουν διοικητικός παράγοντας θα αμέσως πακέτο θα τον έστελνα. Εσείς, ισχύει η πρόταση ήταν 4,6 εκατομμύρια. 4,2 και δεν τον στείλαμε ακόμα. Υπάρχει καλύτερος, είχες άλλο παίχτη πίσω από τον Γιαννούλη, να ξεκινήσω ανάποδα. Να ξεκινήσω να σας πω γιατί. Όχι, όχι, εγώ ρωτάω κάτι. Είχε ο ΠΑΟΚ 31 Αυγούστου άλλο αριστερό μπακ για να πουλήσει τον Γιαννούλη. Ήταν να πάρει και δεν τον πήρε. Ποιον, τον Κοεντράπου δεν τον πήρε κανένας. Τον Κοεντράπου δεν τον πήρε κανένας. Κανένας δεν τον πήρε.
ξέρω ότι το κεφάλι δεν όχι, υπάρχει. Όχι, όχι, ο Κοεντράο όπου και αν πήγε, τον έδιωχναν. Πήγε και Βραζιλία, σου λέει δεν σε θέλω, παντού δεν βρήκε ομάδα Κοεντράο. Δηλαδή, κύριε Κουλιανέ, μου λέτε αριστερό μπακ του οποίου το δεξί πόδι είναι μόνο για τον γκάζο του αυτοκινήτου, γιατί αν δείτε όσες προσποιήσεις κάνει, ξέρω εγώ, στους αντίπαλους αμυντικούς, δεν μπορεί να σεντράρει με το δεξί πόδι. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν τα λέω σωστά. Το δεξί δεν το έχει, ναι. Ναι. Σωστό. Δεν μου λέτε, βλέπετε τον μπακ ή τον ακούτε μόνο? Όχι, τον βλέπω. Άμα βλέπετε, θα έχετε αντιληφθεί ότι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ως τώρα, ρωτήσε ξανά και τον κύριο Ραπτόπουλο, είναι ο Γιαννούλης. Κύριε Ραπτόπουλο, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς? Το κακό είναι ότι είναι ο Γιαννούλης. Άμα, άρα κύριε μου, δεν βλέπετε μπάλα, νομίζω. Γιατί τα χάφου είναι για τα πανηγύρια. Ποιος έβαλε? Το αυτογκολ. Ποιο αυτογκολ? Το πρώτο γκολ που πήγε. Το offside του Άγιαξ που το μέτρησαν γκολ, θέλει να πείτε. Ποιο offside? Τι πιο offside, αφού προεξέχει ο άλλος μπροστά. Αυτό που πήγε να πιάσει την μπάλα Πασκαλάκης και πετάγεται. Ναι, ακριβώς. Ένα έξυπνος αμυντικός ο κύριος Γιαννούλης και πάει και την βάζει μέσα. Αυτά συμβαίνουν, φίλε, και στο Ρομπέρτο Κάρλος μπορεί να συμβούν. Ναι. Δηλαδή, χάσαμε το Champions League, συμβαίνουν. Άρα, δηλαδή, το πόρισμά σας είναι ότι το Champions League χάθηκε από το αυτογκολ του Γιαννούλη. Μάλιστα. Χάθηκε από αυτό, τελικά από αυτό αποδείχθηκε. Μάλιστα. Πάμε στην Ευρώπη, στο Europa League. Πάμε Europa League. Κάνει εκείνο εκείνο τη γιώμα ο τερματοφύλακας. Μάλιστα. Ο Γιαννούλης δεν μαργάρει. Δεν μαργάρει ο Γιαννούλης. Μάλιστα. Πάμε με την ΑΕΚ. Πάλι ελεύθερος παίκτης. Ο Ντέλετιτς έβαλε γκολ. Δεν έχει ξαναβάλει ποτέ στη ζωή του γκολ. Ναι. Όλος τυχαίως από την πλευρά του Γιαννούλη. Γιαννούλη, βέβαια. Μάλιστα. Με τον Άρη ανύπαρκτος. Είχε ο Άρης μια σουηδική σημαδούρα με μουσια. Ούτε κουνιόταν. Δεν μπορούσε να περάσει αυτόν τον παίκτη. Ναι. Σουηδική σημαδούρα. Το Σούγκερ. Το Στρούγκερ. Φίλε, κάντε μια αίτηση ΠΑΕΠΑΟΚ να σας πάρω για τεχνικό διευθυντή. Μπορούσα να το λύσει το πρόβλημα. Για εξάρι, ποιο πρέπει να πάει. Να πάει τον Αμπτουλάχ Τουρέ, αφού ασχολείστε με το γαλλικό. Φυσικά, τη Μπορντό. Ναι, αυτόν δεν λες. Ποιον λες? Α, στην Άντλε, όχι τον άλλο. Ναι, το εγώ το παίρνω με αυτό τη Μπορντό. Ένα χάτι εισηγήσει. Τώρα πάντως για τον Γιαννούλη νομίζω ότι πρέπει να βγάζετε λίγο εμπάθεια. Δεν ξέρω. Είναι αυστηρός, λέει. Ναι, ναι, είναι πολύ αυστηρός. Ποια εμπάθεια, δεν σας είπα τρία περιστατικά. Και εγώ μπορώ να σας πω άλλα 23 που έχει κάνει καλά όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Καλά έκανα με τον Πανετολικό. Αν και το Ραπτόπουλο να βάλετε, καλά θα παίξει. Από την κερκίδα, από το πληκτρολόγιο και από το τηλέφωνο όλα εύκολα τα κάνουμε. Στο χορτάρι είναι δύσκολα. Ένας παίκτης πρέπει να μου δώσει το κάτι παραπάνω στα δύσκολα τα μάτια. Ναι, ποιο παίκτη σου το έδωσε δηλαδή και δεν σου έδωσε ο Γιαννούλης? Μα δεν μου το έδωσε ο Γιαννούλης, αυτό σου λέει. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι τους άλλους παίκτες που δεν κάνετε κριτική και κάνετε στο Γιαννούλη τώρα αυτή τη στιγμή, τι σου έδωσαν παραπάνω? Ο Βαρέλα τι σου έδωσε? Ο Κρέσπο τι σου έδωσε? Ο Πασχαλάκης τι σου έδωσε? Ο Μαωρίσιο τι σου έδωσε? Ο Ακούσο τι σου έδωσε? Και μου κάνεις κριτική μόνο στο Γιαννούλη. Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτό που λες είναι πολύ άδικο. Γιατί είναι άδικο? Γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης πρωταθλήματος και από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να το αναιρέσουμε γι' αυτό? Συγγνώμη, ναι. Τη φάτσε του φάουλ του Άγιαξ, αν θυμάστε, πήγε ο Μπορτζόκα. Άτε πάλι με τη φάση. Να μαρκάρει την αβαρία του κυρίου Γιαννούλη. Μάλιστα. Από το κέντρο πήγε μέχρι κάτω. Μάλιστα. Οκ, okay, σεβαστό, ακούστηκε η άποψή σας. Η αρμοδιότητα του ΕΣΥΤ να πάει μέχρι εκεί. Ναι. Λέει το ντουμπλάρισμα του ΕΣΥΤ ήταν από κακό γύρισμα του Γιαννούλη. Ναι. Μα επειδή μιλάει όμορφα και έρημο ο κύριος, σαφώς και κάνουμε διάλογο, έτσι. Ούτε... Έχει μια ποδοσφαιρική. Ναι. Και πρέπει να πάρουμε ευτυχώ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα ανεβεί. Εγώ που είδα τον Μαωρίτσο απογοητεύτηκα. Λέω αυτός είναι αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Είναι σαν να βγει και από το σανατόριο. Σανατόριο. Καλά, εντάξει, 6 μήνες είχε να παίξει μπάλα. Αν κάνει καμιά χαζομάρα και βγάλει το μύθι για να μου βάλει αυτό το Μαωρίτσο, αυτό είναι για μετά από 2 μήνες. Μαζί θα παίζουν λογικά κάποια στιγμή. Πάντως να ξέρετε. Δηλαδή ότι γράφει το Λουτσέσκο. Κύριος Φερέιρα, 2-8. Κακός και αυτός. Κακός και αυτός. Όχι. Λέω τον αντιγράφει. Λέω, καλά, εντάξει, δοκίμασε, είδε πράγματα. Να είστε καλά, κύριε μου. Okay, να είστε καλά. Γύρισε, λέει, πίσω να πούμε. Ναι. Ναι. Για να πάρει το έχει αλλάξει, όντως το θέμα. Δεν πρέπει να τα αλλάξει, εμείς το λέγαμε. Δεν, είναι, δεν λέγαμε ότι πρέπει να είναι ευέλικτος, να μην είναι κολλημένος. Αν ήταν ο Μπίζες Βαλίγος στα καλά του, θα δεν βλέπαμε ωραία πράγματα. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος δεν μας είπε τι ομάδα είναι μόνο, τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση. Μιλούσε όμορφα, ήρεμα, είχε μπάθει επιχειρήματα. Με επιχειρήματα, είχε μπάθει όμως ο Γιαννούλη, γιατί αδύναμα σημεία και στοιχεία ποδοσφαιριστή, εγώ μπορώ να σου βρω και στο μέση 100 ως τώρα. Στο μέση, όχι στο Γιαννούλη, στο μέση να σου πω. Λοιπόν, έκανες μια ερώτηση πολλές φορές. Πότε θα πει κάποιο καλό λόγο για το Βαρέλα, πότε θα πει κάποιο καλό λόγο για το Λιμιό ο κύριος Σεπτόπουλος. Ναι. Εγώ να σας κάνω, να σε δώσω την απάντηση. Για να ακούσουμε. Όταν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Βαρέλας, ο Λιμιός, ο προπονητής, οποιοσδήποτε φεύγει από τον ΠΑΟΚ γίνεται ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Όταν φεύγουν γίνονται καλοί. Όταν φεύγουν γίνονται καλύτεροι. Τότε αντιλαμβάνεται ο κύριος Ραπτόπουλος πόσο καλή παίκτης ήταν. Πόσα παίρνει ο Βαρέλα, καλέ μάθος. Καλημέρα. Ο Χασακχόφ.
Ο Τσακόφ. Ο Τσακόφ. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, τι τον έφερνες. Τι τον έφερνες. Αργός το ένα το άλλο. Όταν έφυγε τον ΠΑΟΚ, το αφήσατε τον Τσακόφ, τον Μπεκταρά να φύγει. Ο Κάνιας, αργός το ένα, βιέρος το ένα. Τι τον έφερνες. Όταν έφυγε, αφήσατε τον Κάνιας να φύγει, καταστράφηκε η ομάδα. Τώρα, άμα φεύγει ο Κάνιας και ο Τσακόφ και με φέρνεις τις βαλούτες χειρότερες, τι να σε κάνω ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Τα ίδια. Ο Λουτσέσκου δηλαδή, να κάνει προσευχή στον Άγιο Σαββίδη. Γιατί το πήρε το πρωτάθλημα ο Σαββίδη. Θα είναι ο καλύτερος παίκτης που είχε πάω. Κύριε μου, συγκεκριμένα, ο κύριος Λουτσέσκου είχε τέσσερις βοηθούς που ξέραν πιο πολλά και από το μεγαλύτερο ναι. προπονητή. Είχε τον κύριο, είχε τον μπαμπά του να του λέει τη σύνδεση και τον κύριο Σαββίδη να του λέει φιλίες. Έλα τώρα με το. Έλα τώρα για μένα και αυτό είναι στα υπέρτερα του. Έλα τώρα που τους κάνετε τώρα προπονητή. Ακόμα και να ισχύει αυτό που λες για μένα επιτυχία, γιατί να στελεχώσεις το team σου με αυτούς, εσύ τους διάλεξες. Άρα είναι μάγκα. Κάνει τις τιμένες φάσεις ο βοηθός, ο γυμναστής ο καλύτερος, προπονητής θεματοφυλάκων ο καλύτερος. Μαγιά του Λουτσέσκου που είχε αυτούς συνεργάτες. Δείξε μου τον συνεργάτη σου, α πούμε ποιο είσαι. Έλα, πάρε με τον κάτι εκεί πέρα. Κάτι άλλο. Του να τα κάνει. Έλα, φίλε. Μια ερώτηση ακόμη. Ναι. Είναι τα πάντα μαρμίτα. Όχι τα πάντα για μένα. Για μένα όχι, τώρα. Κάτσε, να μάθουμε. Για μένα δεν είναι όλα μαρμίτα. Το κύριο Ραπτόπουλο είναι τα πάντα μαρμίτα. Στη δουλειά πάνω, ναι. Στη δουλειά πάνω. Άρα δεν είσαι παραόπιστος. Στη δουλειά επάνω δεν είναι και ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα ζήτησε, ναι. Ο Βαρέλα ζήτησε για τη διασκέδασή του. Φυσικά για τη δουλειά στη δουλειά επάνω θα είμαι παραδόπιστος. Δεν ναι. δε λέω τον Ανδρώνη, ζήτω το Μετρόπολης και μετά πάω αλλού και μετά γυρίζω πίσω και δεν με πήρανε. Και να βάλω την κόρη μου εδώ να γλύφει τον Ανδρώνη και την Έμιλη και να κάνει κάποιες. Α, σε καημένο τώρα. Επόμενη γραμμή. Α, σε καημένο τώρα. Δεν σας άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Δεν σας άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Τον σύγχυσε. Σε πουλάνε παοξιδηλίκη. Καλή καρδιά. Σε πουλάνε παοξιδηλίκη οι αραπάδες τώρα. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Κύριε Παραδόπουλε. Ο κάθε Αφρικανός και μασάζ εσύ. Σε ανοίγουμε τα μάτια. Κύριε Παραδόπουλε. Σ' αγαπώ πολύ. Μα. Θέλει να το συγχύσουμε. Δεν μου λες, Κωστή, άλλος τώρα σε βομβαρδίζει. Εγώ τα ακούμε όλα. Γιατί πάνω στη δουλειά να. Ποιοι είναι? Γυναίκες. Γυναίκες. Με τα παιδιά τους, με τα κομαράκια και με τους συζύγους. Ήρθε η ρωσική αρκούδα το Σότσι. Λοιπόν, και ρωτάει και ένας ακροατής εσύ. Άμα σου κλείσει το ματάκι. Έχεις χαιρετίσματα από την Μπελούτσι. Όχι, που είναι πενιντάρα. Αυτό λέει τώρα. Άμα σου κλείσει ένα το ματάκι, μια πενιντάρα τύπου Μπελούτσι, λέει, δεν θα την κυνηγήσεις, Κωνσταντίνε μου. Μπελούτσι. Ναι. Μπελούτσι. Μπελούτσι, ναι, πενιντάρα. Δεν θα την κυνηγήσεις. Δεν μας είπες ότι ήσουν μια πενιντάρα και πέρασες καλά. Τι πράγμα είστε. Μην τα βγάζει όλα στον αέρα, ρε. Για πάμε, καλημέρα, ναι. Αναπάντητα από τη σύζυγο είναι. Ναι. Λέγε. Έλα, φίλε, καλημέρα, πάμε. Αν και δεν είμαι παοξής, ναι. Ο πιο προηγούμενος ακροατής μου μίλησε πολύ ρηχός, όλα αρνητικά. Για το Γιαννούλη, ναι, ρε, ναι. Είμαι παοξής, αλλά εντάξει, δεν είναι. Όλα μαύρα, μην τρελαίνετε. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και ο άλλος ήταν ωραίος ο προηγούμενος. Ναι, ωραίος ήταν ο προηγούμενος, γιατί είχε κόντρα με τον Κωστή. Να σου πω κάτι. Αρνητικά πράγματα, εγώ μπορώ να σου βρω 100 στο μέση σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να κάνει λάθη μετά. Ναι. Επειδή έχω δει προπονητή, σε άλλο άδειο βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τι βλέπει ο προπονητής κάθε μέρα στην προπόνηση, τι δεν βλέπει. Θα αφήσω αυτό το κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, δύο γρήγορα ανέκδοτα που είπε ο Κωστής πανέφερε για Μαλδίβες ναι. και για Πεθερές κάτι που είπατε. Εγώ είπα Μαλδίβες, ο Κωστής Πεθερές. Ναι. Άρα το δικό σου για τις Μαλδίβες. Ναι. Είναι δύο φιλαράκια λέει και λέει ένας στον άλλον αδερφέ, λέει πω κλείνω σήμερα 10 χρόνια με την γυναίκα μου, λέει επί του γάμου. Ναι. Λέει και τι θα κάνεις. Θα του πάρω να την κάνω ένα πολύ ωραίο ταξίδι στις Μαλδίβες. Ναι. Καλά ρε είσαι τρελός ρε, τι Μαλδίβες σε 10 χρόνια λέει παλαβό σου λέει. Δηλαδή στα 30 τι θα κάνεις. Θα πάνε την πάρουνε φίλε. Καλό. Μαλδίβες έτσι. Να μην μπερδεύει ο κόσμος. Μαλδί. Ωραίος, ωραίος. Και δεύτερο για τον Κωστή που κάνει για Πεθερές όταν η Τούνη κάνει κάτι που λέει για Πεθερές. Ναι, ναι. Λέει, ρε φίλε λέει, να σε τσοκατλιάδεις η Πεθερά σου λέει στον κήπο εμόφρυτη με το κεφάλι κάτω ανοιγμένο. Λέει, τι θα κάνεις. Καταρχήν παίρνεις μια δεύτερη ανάσα και συμμαζεύεις καλύτερα. Τι μπαγάσα, είσαι φίγε, ωραίος, ωραίος. Γρήγορος, μπαμπα. Ταχύς. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία Δώρα μας, ναι. Όλοι προπονητές γίνονται. Πες τα κυρία Δώρα, πες τα κόρη μου. Το ίδιο σκεπτικό, όλοι οι πρωθυπουργοί γίνονται. Ναι, κάπως έτσι. Καλή, ο κόσμος περάμπωσε, κάτι αναπνέουμε, κάτι μας κάνει και τρελαίνουμε. Φίλε, η κυρία Δώρα λέει κάθε μέρα πολύ μεγάλες αλήθειες. Βέβαια. Κάτι αναπνέουμε, κάτι γίνεται, κυρία Δώρα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Εγώ εσύ δεν αναπνέω, είμαι κάτι περίεργο. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου, τι να σου πω, πραγματικά, δηλαδή... Κάτω, κάτω,
το παιδί δεν είναι ακόμα και να μην παίζει καλά. Σιγά σιγά με αποκτήσει πλήρω και θα παίξει καλύτερα. Θα φύγει ο Γιαννούλης όταν φύγει, θα λέμε την μπακάρα αφήσαμε. Είναι καλό, το βλέπω. Ναι, την μπακάρα αφήσαμε. Επιτρέπεται να κατηγορούν τα παιδάκια, τα νέα. Έλατε. Τα καημένα. Έφυγε ο Χουλούρης, πήγε στη Γαλλία, βάζει γκολ κάθε αγωνιστική. Κάθε αγωνιστική γκολ έβαζε. Για τον κράτησε. Λάθος. Γιατί έγινε αλλαγή του προπονητή. Θα είχα Κουλούρη τώρα και θα είχα λύσει όλα τα προβλήματά μου. Πού θα παίζει ο Κουλούρης τώρα. Μαζί με τον Τζούμπα, μαζί με τους Βιντές και από πίσω. Ναι. 4-4-2 δεν ήθελε να παίξει. Ορίστε. Θα τρώγατε τρία γκολ. Αλλά τον άλλαξε γιατί είχα ο Λουτσέσκου τότε. Δηλαδή, τον πούλησα με Λουτσέσκου. Ο Ακποπ και δεν είναι καλύτερο και ο, πώς το λένε, ο άλλος. Είναι και οι τρεις ναι. πολύ δυνατοί φερέλπιστοι ποδοσφαιριστές 22-23 χρονών. Ο καθένας με διαφορετικά στοιχεία. Ναι. Κυρία Δώρα, την αγάπη μας. Έγινε καλημέρα. Φιλιά. Καλός άνθρωπος. Τον πούλησε όμως με Λουτσέσκου γιατί ήθελε να παίξει με ένα φορ. Τελευταίος. Μας κόβεις. Τώρα παίζει με δύο φορ. Τώρα παίζει με ένα. 4-2-3. Δεν έπαιξε τώρα με την Τρίπολη. Ένα θετικό. Βάλε μυαλό. Με την Άκη. Άμα είχε και κάνα μπεχταρά αριστερά. Άρα είναι ευέλικτος. Άρα δεν είναι κολλημένος ο Αμπέλ Φερέρα. Αυτά είναι καλά δείγματα γραφής. Βέβαια. Θα χάνε τη θέση του με το 4-4-2. Φυσικά. Θα την έχανε θέση. Θα κερδίσει το τραπέζι εσύ. Και μια που μιλάμε για τραπέζι τώρα, να πούμε ότι στο εστιατόριο Λατεράς αυτό το δίμηνο δεν θα βρίσκουμε απλά καλό φαγητό. Θα βρίσκουμε πολύ καλό φαγητό. Όλο τον Οκτώβριο λοιπόν και τον Νοέμβριο στο Λατεράς θα έχουμε πολύτικη κουζίνα, αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα μας γυρίσουν πολύ πίσω όταν τριγυνούσαμε γύρω από τη γιαγιά μας για να φάμε γιουβαρλάκια, ντομαδάκια, γιαλατζή, τας κεμπάπ. Πασάδες μας είχαν οι γιαγιάδες μας. Πασάδες μας έχει και το Ρίτζεσι Καζίνο, φίλες και φίλοι, στο εστιατόριο Λατεράς, γιατί θα έχουμε κερασμένο και το ποτηράκι μπύρας, κρασάκι ή αναψυκτικό. Κωνσταντίνε, τελειώσαμε και για σήμερα. Βέβαια. Ωραία ήταν. Ωραίο ήταν το πρωινό μας. Θα συνεχιστεί πολύ δυναμικά με Ζορ Ζαϊρή και με Γιάννη Πάγκο. Αρκούδα, Ρωσική και Πούμα Αμαζονίου. Ωραίο ντουέτο. Το Πάγκο. Τι. Ο Πάγκο την γλίτωσε με θετικές κριτικές στο παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός. Είναι καλός ο Σπορτς Κάστερ. Είναι πάρα πολύ καλός, πολύ προσεκτικός και από τους λίγους που κρατάει τη γραμμή της αντικειμενικότητας για όλες τις ομάδες. Και ξέρει και μπάλα. Εννοείται. Θα σου πει εσωτερική αλλαγή. Εννοείται. Οι άλλοι ψάχνουν να βρουν το ρεπόρτερ από κάτω τι έγινε. Ναι, έχουμε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 12, μην ξεχάσετε, έρχεται ο καλός μας Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ του. Στις 2 ο Γιώργος.